Καλώς ήρθατε στην επίσημη έναρξη του συνεδρίου μας, Constitution Making and Democracy in Troubled Times. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Κυριακίδης, είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ELIAMEP και υπεύθυνος λειτουργίας και ερευνών του Κέντρου Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και σας καλωσορίζω στο διήμερο συνεδριό μας. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, θα υπάρχει η κύρια ομιλία και η συζήτηση τρογγυλής τραπέζης και αύριο όλη η μέρα θα είναι στα αγγλικά παρουσιάσεις ακαδημαϊκών εργασιών από Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς. Αφήσα μέσα να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο για να συστήσει τους δύο κύριους ομιλητές που έχουμε σήμερα σε μία κοινή τους εργασία. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, σας καλωσορίζω ξανά, γιατί είχαμε ειδωθεί και πριν από μία μισή ώρα για το κλειστό masterclass που κάναμε. Με μεγάλη μου, λοιπόν, χαρά θα κηρύξω και εγώ την έναρξη των εργασιών αυτού του διήμερου συνεδρίου και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά και τιμή να υποδέχομαι δύο ανθρώπους δίπλα μου, τους οποίους τους γνωρίζω και τους δύο πολύ καλά. Τον κύριο Πέτρο Στάγκο, ακριβώς στα αριστερά μου, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου στην νομική σχολή, είναι πλέον ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου. Θεωρώ ένας, όχι μόνο εγώ, ένας τους καλύτερους ειδικούς που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και επίσης έχει και μια ιδιαίτερη θέση, διότι η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προέβλεψε την ίδρυση ενός σώματος, ας πούμε έτσι, ενός οργάνου που δεν το έχουν σκεφτεί άλλα πανεπιστήμια, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω, ένα κέντρο ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Και ο κύριος Στάγκος είναι ο πρόεδρος αυτού του κέντρου. Και νομίζω, μάλιστα, αν δεν απατώμε, ότι και μέσω αυτού του κέντρου γνωρίστηκε και με τον κύριο Παιονίδη, ο οποίος κάθεται εξ αριστερών και είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι και οι δύο δηλαδή καθηγητές, ενεργός ο κύριος Παιονίδης. Και οι δύο, λοιπόν, θα παρουσιάσουν μια πρόταση, ουσιαστικά μια πρόταση πολιτικής για τη δημιουργία ενός, ας πούμε, μόνιμου διαβουλευτικού βραχίωνα δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη μορφή συνέλευσης σώματος, δηλαδή πολιτών. Για να μπορεί, δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει άμεση τροφοδότηση και από τους ίδιους τους πολίτες, προφανώς θα το ακούσουμε βέβαια, στοιχεία εκπλεγμένους, για να έχει, δηλαδή, μια σύνδεση άμεση με την κοινωνία πολιτών και να ενισχυθεί, ας πούμε, αυτό που λέμε με διαβουλευτική δημοκρατία. Οπότε δίνω μέσα στο λόγο, οπότε καταλαβαίνω, στον κύριο Στάγκο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι σε αυτή τη σύναξη. Θα ξεκινήσω εγώ την παρουσίαση αυτού του κοινού έργου με τον συνάδελφο καθηγητή Φιλίμωνα Παιονίδη και σε κάποιο σημείο θα συνεχίσει εκείνος. Η πρόταση την οποία θα σας εκθέσουμε αμέσως αφορά στη θεσμοθέτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συνελεύσεων Ευρωπαίων πολιτών ως ενός μέσου που θα ισχυροποιήσει την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, θα ενισχύσει την νομιμοποίηση των αποφάσεων της Ένωσης και θα ανασυνθέσει σε βάθος χρόνου το πολιτικό σώμα της Ευρώπης σε γνήσια υπερεθνική βάση, εγκαθιστώντας έτσι μία συμμετρία ανάμεσα στο πολιτικό σώμα και τον υπερεθνικό χαρακτήρα που ήδη διαθέτουν οι αποφάσεις της Ένωσης. Μία τρίπτυχη τυπολογία γονιμοποιεί το έδαφος πάνω στο οποίο καλείται να ακμάσει η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον τίτλο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτεύει η τυπολογία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που ακολουθείται και συμπληρώνεται αφενός από μια κάποια μορφή άμεσης δημοκρατίας, αφετέρου από μια σκιαγράφηση διευθετήσεων που υπάγονται, αν και σημαδιακά αποστασιοποιημένα, στο υπόδειγμα της συμμετοχικής διαβουλευτικής δημοκρατίας. Επομένως και οι τρεις τυπολογίες δημοκρατίας βρίσκονται κατοχυρωμένες, αναγγέλλονται, περιγράφονται στην Ιδρυτική Συνθήκη. Ωστόσο, μια χαώδης απόσταση χωρίζει τις αποφάσεις της Ένωσης, οι οποίες προορίζονται να εφαρμόζονται ενιαία και ομοιόμορφα σε ένα πλασματικά υπερεθνικό κοινό από την νομιμοποίησή τους, που είναι εθνικά κατακαιρματισμένη.
υπερεθνικό υποτίθεται το κοινό, εθνική νομιμοποίηση των αποφάσεων. Εκείνο που απουσιάζει γενικά από τη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω θεσμοποιημένων δημοκρατικών ρυθμίσεων είναι διαδικασίες τέτοιες που θα δίνουν στους πολίτες την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια πολιτική συλλογικότητα που υπερβαίνει τα κυρίαρχα κράτη στα οποία κατοικούν. Από το ιστορικά δρεωμένο υπόδειγμα του εθνικού κράτους αντλούμε την εμπειρία ότι μόνο αν οι πολίτες ανήκουν σε μια πολιτική συλλογικότητα, αδιάφορο αν την αποκαλούμε έθνος, δήμο, λαό, η λήψη αποφάσεων με την κατεξοχή δημοκρατική μέθοδο της πλειοψηφίας μπορεί να οδηγεί σε νομιμοποιημένες αποφάσεις. Μόνο λοιπόν αν οι πολίτες ανήκουν σε τέτοια συλλογικότητα μπορεί η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία να οδηγεί σε νομιμοποιημένες αποφάσεις, κοινωνικά αποδεκτές από όλους, συμπεριλαμβανομένες και της μειοψηφίας. Έτσι. Η καλλιέργεια της αίσθησης του συνανήκην, της αναγκαιότητας διάπλασης ενός κοινού μέλλοντος και της συνακόλουθης συλλογικής ευθύνης για την πορεία της Ένωσης, δεν αποτελεί πλέον ένα ευκταίο μελλοντικό στόχο, αλλά αδύρυτη αναγκαιότητα. Η εργαλειακή αντίληψη περί συμμετοχής στην Ένωση «Είμαστε εκεί γιατί μας συμφέρει ως μέλη κυρίαρχου κράτους» μπορεί να λειτουργήσει επικοδομητικά στο παρελθόν, να λειτουργήσει επικοδομητικά στο παρελθόν, αλλά μετά τον Brexit έχει καταστεί επικίνδυνη για τη συνοχή της Ένωσης. Λογική συνέπεια αυτής της θέσης είναι το «Δεν είμαστε πλέον εκεί γιατί δεν μας συμφέρει». Και αυτό είναι κάτι που μπορεί δυνητικά να οδηγήσει στη διάλυση αυτού του μοναδικού στο είδος του υπερεθνικού σχηματισμού. Εάν αυτή η πεποίθηση αρχίσει να εδραιώνεται στο πολιτικό σώμα και άλλων κρατώμελων, είναι αμφίβολο αν μπορεί να αναιρεθεί διαμέσου των πολιτικών, των εθνικών κυβερνήσεων ή της Ένωσης. Ο θεσμός των συνελεύσεων Ευρωπαίων πολιτών που προτείνουμε αποτελεί μεταφορά στο υπερεθνικό επίπεδο του επινοημένου σε εθνικά κράτη θεσμού των συνελεύσεων πολιτών, Citizens Assemblies, ο οποίος έχει με επιτυχία εφαρμοστεί τόσο σε κεντρικό όσο και σε επίπεδο περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ισχυριζόμαστε ότι η υιοθέτηση αυτού του θεσμού θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης, καθώς η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θα απαιτούσε ποικίλες μεταρρυθμίσεις σε πολλά επίπεδα, αλλά θεωρούμε πάντως ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι συνελεύσεις πολιτών αποτελούν ένα καινούριο θεσμό, ο οποίος υπηρετεί τη συχνά παραμελούμενη ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους απλούς πολίτες να διαβουλεύονται και να καταλήγουν σε αποφάσεις για δημόσια ζητήματα με ένα επικοδομητικό τρόπο και υποσυνθήκες ισοτιμίας. Πρωτοεμφανίστηκε το 2004, όταν ο Πρωθυπουργός της Καναδικής Επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας έκρινε ότι το εκλογικό πλειοψηφικό σύστημα που ίσχυε στην περιοχή ευθύνης του έπρεπε να αλλάξει. Αντί να αναθέσει το ζήτημα σε κάποια κομματικά στελέχη, συγκάλεσε μια συνέλευση που απαρτιζόταν από 161 τυχαία επιλεγμένους πολίτες και τους ζήτησε να προτείνουν ένα δικαιότερο και αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστημα. Μετά από 3 μήνες οι πολίτες συνήλθαν σε συνέλευση, την ενιαία μεταβιβαστή ψήφο, η πρότασή τους ετέθη 2 φορές σε δημοψήφισμα, αλλά δεν έγινε δεκτή από το πολιτικό σώμα. Το παράδειγμα της Βρετανικής Κολομβίας ακολουθήθηκε και από άλλες χώρες που συγκρότησαν σε διάφορα επίπεδα ανάλογες συνελεύσεις πολιτών. Αναφέρω ενδεικτικά το Ισλανδικό Εθνικό Φόρουμ του 2010, που δημιουργήθηκε στην εποχή της κορύφωσης της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία δεν ξεκίνησε στην πραγματικότητα από την Ελλάδα, από την Ισλανδία ίσως ξεκίνησε. Προσθέτω επίσης το σύνθετο βελγικό εγχείρημα G1000 για την ανανέωση της δημοκρατίας το 2011, την Ιρλανδική Συνέλευση για το Σύνταγμα 2012-2014 και την πολύ πρόσφατη Γαλλική Συνέλευση Πολιτών για το Κλίμα, έμπνευση και πρωτοβουλία του Προέδρου Μακρόν 2019-2020. Ας σημειωθεί ότι την ιδέα της συνέλευσης πολιτών ασπάστηκε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά με έναν τρόπο και μια μεθοδολογία που μόνο ενστάσεις για τη σοβαρότητά τους εγείρουν. Οι συνελεύσεις πολιτών
επανεργοποίησαν μια μέθοδο ανάδειξης σε πολιτικές θέσεις και αξιώματα, η οποία έχει υποπέσει εδώ και πολύ καιρό σε αχρηστία, την κλήρωση. Η μέθοδος αυτή ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην Αθήνα της κλασικής περίοδου και αντιμετωπιζόταν ως εξόχως δημοκρατική σε αντίθεση με την εκλογή, η οποία θεωρούνταν ότι έχει αριστοκρατικές καταβολές. Η σύγχρονη δημοκρατία, βέβαια, η οποία εδραιώνεται στα τέλη του 18ου αιώνα, δεν αστερνίστηκε την τόσο προφανή για τους Αθηναίους πολιτική σημασία της κλήρωσης. Η αντιπροσωπευτική εκδοχή της δημοκρατίας που εύλογα προτιμήθηκε διακήρυξε ότι οι πολίτες πρέπει να εκλέγουν τους πλέον κατάλληλους πολίτες για να ασκούν την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία και να κάνουν αυτά που το πολιτικό σώμα δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει. Μια τυχαία επιλογή αξιωματούχων θα έδινε τη δυνατότητα στους φαύλους, τους ανίκανους, τους διεφθαρμένους και τους διεφθαρμένους να ανέλθουν στην εξουσία, από την οποία θα ήταν δύσκολο να απομακρυνθούν. Ωστόσο, η κλήρωση επανήλθε στο προσκήνιο όταν τέθηκε το ζήτημα πώς μπορεί να στελεχωθεί μια αντιπροσωπευτική συνέλευση πολιτών, η οποία θα ήταν επιφορτισμένη με την κατάθεση συγκεκριμένων και λελογισμένων προτάσεων για την επίλυση ενός κέριου πολιτικού ζητήματος. Η επιστήμη της στατιστικής μας διδάσκει ότι ένα περιορισμένο τυχαίο δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό ενός πολύ μεγαλύτερου πληθυσμού. Και η αντίληψη περί λαϊκής κυριαρχίας που υπόκειται αυτού του νεοπαγούς θεσμού δέχεται ότι όλοι οι πολίτες που έχουν σώα στα σφρένα μπορούν υπό προϋποθέσεις να λάβουν αποφάσεις για κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Οι Γάλλοι μεταχειρίζονται έναν όρο εδώ πέρα για το χαρακτηρισμό των πολιτών που μετέχουν, όπως στη συνέλευση για το κλίμα, παραδείγματος χάρη, citoyen ordinaire, κανονικοί πολίτες, απλοί πολίτες. Έτσι, η στελέχωση των συνελεύσεων μέσω μιας αδιάβλητης κλήρωσης, που μας έδινε ένα αναγκαστικά πολύ μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών, θεωρήθηκε η πλέον δίκαιη λύση. Οι θεωρητικοί της δημοκρατίας δίδαν σε αυτό το θεσμό μια δυνατότητα ανανέωσης της αμιγώς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία παρουσιάζει σημεία κόπωσης. Ειδικότερα διείδαν μια μορφή άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική και επίσης όρης διαβούλευση όλων των συμμετεχόντων, χωρίς τις διατρεβλώσεις, την προχειρότητα, τη μονομέρεια και τους αποκλεισμούς που ενέχει συνήθως ο δημόσιος διάλογος στις προηγμένες δημοκρατίες, με την κλήρωση να αποτελεί το μόνο δίκαιο τρόπο για να επιλέξουμε ένα αναγκαστικά πολύ περιορισμένο αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα από μια μεγάλη ομάδα δημοκρατικά ισότιμων πολιτών. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι τοποθετήσεις επαληθεύτηκαν από την εφαρμογή αυτού του θεσμού. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι οι απλοί πολίτες μεταμορφώνονται όταν τους παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν ως νομοθέτες. Η επαφή των πολιτών που επιλέγονται με κλήρωση με ειδικούς που τους εξηγούν περίπλοκα ζητήματα, τα οποία οι συνήθεις πηγές ενημέρωσής τους δεν μπαίνουν στον κόπο να ξεκαθαρίσουν, καθώς και με όλες τις αντιπαρατηθέμενες πλευρές και τα επιχειρήματά τους, συμβάλλει περαιτέρω στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων για επίμαχα ζητήματα που ενδέχεται να μην τους είχαν απασχολήσει ποτέ. Η πρόταση την οποία σας εκθέτουμε αμέσως αφορά στη θεσμοθέτηση εντός της Ένωσης των Συνελεύσεων Ευρωπαίων Πολιτών ως μέσο που θα ισχυροποιήσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία, θα ενισχύσει την νομιμοποίηση των αποφάσεων της Ένωσης και θα ανασυνθέσει, όπως είπα, σε βάθος χρόνου το πολιτικό σώμα της Ευρώπης σε γνήσια υπερεθνική βάση. Και εδώ δίνω το λόγο στον συνάδελφο Φιλίμωνα Παιονίδη να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο που μας έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με εσάς και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Μέχρι τώρα έχετε ακούσει το γενικότερο θεωρητικό, νομικό και φιλοσοφικό, θα έλεγα, πλαίσιο αυτής της συνέλευσης. Έχετε ακούσει την προϊστορία που υπάρχει αυτών των συνελεύσεων, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο εμείς σκεφτήκαμε για πρώτη φορά, αλλά μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Και τώρα θα περάσουμε στις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης πρότασης που θα θέλαμε να σας υποβάλουμε.
Επίσης, να πω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι νομοτεχνικό, το οποίο αφορά τις αλλαγές που απαιτούνται στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο όμως δεν θα παρουσιάσουμε, γιατί εντάξει, το κροατήριο δεν είναι νομικό και δεν θα θέλαμε να σας κουράσουμε. Σήμερα διαθέτουμε αρκετή τεχνογνωσία για τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των συνελεύσεων πολιτών, η οποία επιτρέπει ακόμα και τη συγγραφή σχετικών εγχειριδίων. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ το πράγμα, δηλαδή ότι υπάρχουν βιβλία πλέον στα αγγλικά που κάποιος μπορεί να πάρει το βιβλίο και να το εφαρμόσει κάνοντας μια συνέλευση πολιτών, είτε σε επίπεδο πόλης, είτε σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Η αποτελεσματικότητά του, ωστόσο, συχνά φαλκιδεύεται από την απροθυμία των αιρετών δημοκρατικών αρχών να δεσμευθούν ως προς την εφαρμογή των πορισμάτων στα οποία καταλήγουν οι πολίτες, ακόμα και κατά παραβίαση των αρχικών δηλώσεών τους ή να τα θέσουν σε δημοψήφισμα. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι το πώς λειτουργούν, είναι ότι οι αιρετοί άρχοντες σε διάφορα επίπεδα δεν είναι διατεθειμένοι συνήθως να εφαρμόσουν αυτά τα οποία αποφασίζουν οι πολίτες. Και πολλές φορές παραβιάζουν τον λόγο για τις υποσχέσεις που δίνουν. Ο σχεδιασμός μιας συνέλευσης πολιτών που θα λειτουργούσε με αξιώσεις επιτυχία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από μια αντίστοιχη συνέλευση που θα λειτουργούσε στην κλίμακα του εθνικού κράτους. Θα πρέπει να ενταχθεί στο περίπλοκο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, προκαλώντας τη λιγότερη δυνατή αναστάτωση στον τρόπο λειτουργία της. Ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πρακτικές δυσκολίες που παρουσιάζει μια συνέλευση πολιτών που θα προέρχονται από 27 διαφορετικές χώρες, καθώς και το γεγονός ότι, εάν οι συμμετέχοντες κρίνουν και αποφασίζουν με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον, δεν μπορούμε να αναμένουμε προτάσεις που θα είναι εποφελείς για την Ένωση ως Ένωση. Με αυτή τη λογική, προτείνουμε διαδικασία σύγκλησης και διεξαγωγής συνέλευσης Ευρωπαίων πολιτών να ακολουθεί κάθε φορά τρεις κύριες φάσεις. Πριν μπούμε όμως στις τρεις αυτές φάσεις, μια προκαταρκτική παρατήρηση. Σημειώστε ότι η εκάστοτε εδριόμενη συνέλευση Ευρωπαίων πολιτών θα επιλαμβάνεται ζητήματος που εμπίπτει στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρμοδιότητες αυτές εμπίπτουν. Εδώ απλοποιούμε κάπως. Η εσωτερική αγορά, η κοινωνική πολιτική, η πολιτική της οικονομικής και εδαφικής συνοχής, η γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των καταναλωτών, οι μεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η ενέργεια, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πολύ σημαντικό αυτό. Οι προκλήσεις για την ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας υγείας, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η αναπτυξιακή συνεργασία και η ανθρωπιστική βοήθεια. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος θεμάτων τα οποία θα μπορούσαν να απασχολήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες που θα μετήχαν σε αυτή τη συνέλευση. Ξεκινάμε τώρα με την περιγραφή των τριών φάσεων. Αρχική φάση. Τη σύγκληση συνέλευσης Ευρωπαίων πολιτών μπορεί να ετηθούν τουλάχιστον 75 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του σώματος, στην οποία θα εξηγούν το αντικείμενο ως προς το οποίο αυτή καλείται να αποφασίσει, καθώς και τους λόγους που καθιστούν τη σύγκλησή της αναγκαία. Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει σε ολομέλεια αν το αντικείμενο που θα απασχολήσει τη συνέλευση πράγματι εμπίπτει στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το σώμα, απλή πλειοψηφία, είναι δε επαρκώς αιτιολογημένη. Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τη σύγκληση συνέλευσης Ευρωπαίων πολιτών διαβιβάζεται στη συνέχεια προς έγκριση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει και αυτό με απλή πλειοψηφία. Η αρνητική απόφαση του Συμβουλίου καθιστά ανίσχυρη την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Και μια ακόμα διευκρίνηση όσον αφορά την αρχική φάση. Ο χρόνος μεταξύ της αρχικής κατάθεσης της πρότασης στο Ευρωκοινοβούλιο
και της τελικής ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Καμία νέα διαδικασία σύγκλησης συνέλευσης Ευρωπαίων πολιτών δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη συνέλευση. Κύρια φάση. Την ευθύνη οργάνωσης της συνέλευσης Ευρωπαίων πολιτών έχει το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει και την κάλυψη όλων των σχετικών εξόδων. Ακόμα παρέχει συμβουλευτική, τεχνική και γραμματιακή υποστήριξη στα μέλη της συνέλευσης. Για τη στελέχωση της συνέλευσης επιλέγονται με ευθύνη του Ευρωκοινοβουλίου και με κλήρωση 300 Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ακόμα επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο άλλοι 600 πολίτες, οι οποίοι αναπληρώνουν μέλη του αρχικού καταλόγου σε περίπτωση που αυτά αρνηθούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει κανείς κάποιον που δεν θέλει, δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια συνέλευση, άρα πρέπει να έχεις μια επαρκή λίστα αναπληρωματικών. Κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, τηρείται η αναλογική εκπροσώπηση των φύλων και ηλικιακών ομάδων, του μορφωτικού επίπεδου και της χωροταξικής κατανομής του πληθυσμού, αστικός, αγροτικός, και τέλος, υποχρεωτικά στη σύνθεση της συνέλευσης μετέχουν κατελάχιστον 2 πολίτες από κάθε κράτος μέλος. Αυτό το έχουμε γιατί σε περίπτωση που η κλήρωση που θα γίνεται από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έβγαζε, σπάνιο υποθέτω, πολίτες από ένα κράτος, εκεί θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση και τουλάχιστον 2 πολίτες να υπάρχουν από το κράτος, οι πολίτες του οποίου δεν έχουν κληρωθεί. Τα 300 μέλη της συνέλευσης συνεδριάζουν στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου κάθε Σαββατοκύριακο. Για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, λαμβάνουν εύλογη αποζημίωση. Οι ειδικοί λένε για την αποζημίωση ότι δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή ώστε να αποτραπτική, ούτε πολύ μεγάλη, ώστε οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν εκεί να έχουν ως κίνητρο την αμοιβή που θα πάρουν. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση. Τα μέλη της συνέλευσης εκλέγουν τριμελές Προεδρείου. Με την ευθύνη του Προεδρείου και ύστερα από διαβούλευση στην Ολομέλεια της συνέλευσης, μπορεί να προσκληθεί να καταθέσει τις απόψεις του οποιοδήποτε άτομο ή συλλογικότητα θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει τα μέλη να καταλήξουν σε μια αλληλογισμένη απόφαση σχετικά με το ζήτημα που τα απασχολεί. Η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει ένα πλήθος εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων, αυτό το shareholders που λένε στα αγγλικά, οι οποίοι συνήθως καλούνται, ξεκινώντας από πανεπιστημιακούς και ερευνητές και φτάνοντας σε πολιτικά κόμματα και σε ομάδες συμφερόντων ή ακόμα ενδεχομένως και πολίτες οι οποίοι μπορεί να εμπλέκονται άμεσα στο υποσυζήτηση θέμα. Άρα ο αριθμός των ανθρώπων που θα μιλήσουν, που θα παρουσιαστούν και θα ακουστούν οι απόψεις είναι αρκετά μεγάλος και φυσικά καλύπτει όλες τις απόψεις που σχετίζονται με τη σχετική διαμάχη. Η συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες είναι απαραίτητη, αλλά όχι μόνο ειδικούς εμπειρογνώμονες, μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε έχει σχέση με την υπόθεση να μιλήσει. Και βέβαια τους εμπειρογνώμονες προσλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' υπόδειξη της συνέλευσης. Τα μέλη της συνέλευσης διαβουλεύονται σε ομάδες και σε ολομέλεια. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καμία εμπειρία πολιτικής διαβούλευσης σε τέτοιο επίπεδο να παγώσουν σε μια συνέλευση, να μην μπορούν να μιλήσουν. Αλλά όταν υπάρχει διαβούλευση, και έχουμε στοιχεία αυτά τα πράγματα, δεν τα φανταζόμαστε, σε μικρές ομάδες όπου υπάρχει κάποιος συντονιστής ο οποίος δίνει το λόγο σε όλους, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ παίρνουν το λόγο και αρχίζουν και σκέπτονται και συμμετέχουν. Γι' αυτό μιλάμε σε ομάδες πρώτα και μετά στην ολομέλεια. Δίδεται σε ευκαιρία σε όλους και όλες να επιχειρηματολογούν επίσης όλες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο να παρουσιάζονται όλες οι αντιτιθέμενες απόψεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση, εκπονείται σχέδιο κανονισμού ή απόφασης, το οποίο εγκρίνεται με την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν τη συνέλευση.
Η διάρκεια της κύριας φάσης της συνέλευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες, καθώς είναι αναμενόμενο ότι πολλοί πολίτες θα δυσκολεύονται να απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τον τόπο διαμονής τους. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα, αν έρχονται άνθρωποι από όλη την Ευρώπη στις Βρυξέλλες, εντάξει, αυτοί δεν μπορούν να λείπουν για μεγάλο διάστημα από το σπίτι τους, πρέπει κάπως να είναι πιο περιορισμένη η διαβούλευση. Τελική φάση. Το σχέδιο κανονισμού, η απόφαση που εγκρίθηκε από τη συνέλευση, διαβιβάζεται προς έγκριση στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο της πράξης της συνέλευσης με απλή πλειοψηφία. Στη συνέχεια, η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου διαβιβάζεται προς έγκριση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει και αυτό με απλή πλειοψηφία. Η αρνητική απόφαση του Συμβουλίου καθιστά ανίσχυρη την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Άρα πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο βασικά αντιπροσωπευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεχτούν την πρόταση των πολιτών. Αλλά προσέξτε, με απλή πλειοψηφία και όχι διάφορες παράξενες μορφές πλειοψηφίας που μπορεί να λειτουργούν σε άλλες περιπτώσεις. Κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις με τις οποίες θα τελειώσουμε. Ο θεσμός της Συνέλευσης Ευρωπαίων Πολιτών που προτείνουμε θα ασχολείται με την εκπόνηση κανονισμού ή απόφασης και όχι οδηγίας με σκοπό τη ρύθμιση του αντικειμένου της αποστολής της. Τούτο το επιλέξαμε ενσυνείδητα με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες στα μέλη της Συνέλευσης κατά την εκπόνηση της πράξης να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο εθνικό δίκαιο και κατ' επέκταση να σκέφτονται και να κρίνουν με κριτήρια που αντλούνται από την εθνική καταγωγή τους. Η οδηγία από τη φύση της εισάγει ενωπημένο δίκαιο, το οποίο δεν καθίσταται ισχύον δίκαιο παρά μόνο όταν εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο και επομένως όταν οδηγήσει σε τροποποίηση κανόνες του εσωτερικού δικαίου για την επίτευξη του αποτελέσματος που η ίδια θεσπίζει. Αντίθετα, ο κανονισμός, όπως εν μέρει και η απόφαση, θεσπίζει νέο ενιαίο δίκαιο, το οποίο ισχύει άμεσα στις ένομες τάξεις των κρατών μελών. Τέλος, τον ίδιο σκοπό του να μπορεί δηλαδή ο θεσμός της Συνέλευσης Ευρωπαίων Πολιτών να προάγει την αίσθηση ότι οι πολίτες μπορούν να αποφασίζουν πέρα και ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση και τα συμφέροντα που στοιχίζονται με αυτήν, εξυπηρετεί η επιλογή μας να μην προτείνουμε τη στελέχωση της κάθε συνέλευσης ανάλογα με την πληθυσμιακή δύναμη των κρατών μελών. Για ίστατη φορά, τονίζουμε ότι τα μέλη της δεν θα πρέπει να αισθάνονται ότι βρίσκονται εκεί ως εκπρόσωποι των συμφερόντων και των επιδιώξεων των χωρών τους, αλλά ως Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι κρίνουν και αποφασίζουν με γνώμονα το τι είναι υποφελές για το σύνολο της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές Στάγκο και Παιονίδη για την παρουσίαση αυτήν. Είναι περιττό να πω βεβαίως την πρωτότυπη σύλληψη, ιδίως σε τέτοιο υπερεθνικό επίπεδο, πολύ φιλόδοξη. Και μόνο μία παρατήρηση θα κάνω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς για συζήτηση. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θα επιφέρει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι άκουσα δηλαδή, και πολλαπλές αλλαγές στο ίδιο το θεσμικό οικοδόμημα και σε βάθος χρόνου βεβαίως και στη θεσμική κουλτούρα των ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν είναι δηλαδή απλώς μία εμβαλωματική, όπως θα λέγαμε, λύση που εισέρχεται κάπου παρισφρεί, ας πούμε, κάπου έτοιμο, σε ένα έτοιμο θεσμικό οικοδόμημα και απλώς αλλάζει ένα γρανάζι, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει ενδεχομένως και τη διάδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και μόνο από το γεγονός ότι προβλέπεται απλή πλειοψηφία στο Συμβούλιο, αυτό λέει πολλά, τουλάχιστον σε εμάς που κάνουμε ευρωπαϊκές σπουδές, αλλά και την ίδια τη διάδραση μεταξύ τους και ενδεχομένως σε βάθος χρόνου, όπως χτίζεται δηλαδή μια κοινωνική πρακτική, πολιτική μάλλον πρακτική εδώ πέρα, θα αλλάξει και τη θεσμική κουλτούρα. Διότι όταν ξέρεις ότι θα είσαι υπόλογος ουσιαστικά
σε ένα σώμα για ένα συγκεκριμένο θέμα, έτσι, όχι γενικά χαοτικά, για να γίνει συγκεκριμένη ατζέντα, σε ένα σώμα πολιτών, ας θα λαμβάνεις αποφάσεις και εσύ ο ίδιος ως σώμα, δηλαδή ότι μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για το Συμβούλιο. Έτσι. Είσαι υπόλογος σε ένα σώμα πολιτών, αυτό αλλάζει συνολικά την προοπτική. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η διαβουλευτική δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα κερασάκι σε μια τούρτα ή ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ότι ουσιαστικά εμβαθαίνει τη δημοκρατία. Αυτό ακούστηκε λίγο, πώς θα πω, δασκαλίστικο, αλλά νομίζω ότι θέλω λίγο να συνοψίσω έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και τόσο, νομίζω, και καλά, είναι προφανές ότι είναι καινοτόμα, αλλά είναι και τόσο σημαντική, θα έλεγα, αυτή η πρόταση, την οποία περιμένουμε να δούμε βεβαίως και γραπτός για να την απολαύσουμε καλύτερα. Να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στη σημερινή συζήτηση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγομαι Σοφία Παδοπούλου, είμαι δημοσιογράφος στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και είναι χαρά μου και τιμή μου που ο κύριος Παπαδόπουλος και το ΕΛΙΑΜΕΠ μου εμπιστεύτηκαν το συντονισμό της σημερινής συζήτησης. Ήδη έχουμε τους συνομιλητές μας. Βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαδημούλη, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Γιαννάκου, Μαριέτα Γιαννάκου, βουλευτής επικρατείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρώην υπουργός, αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, φυσικά τον κύριο Παγουλάτο, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και τώρα θα πάω στους συνεπώνυμούς μου, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του ΚΕΔΙΔ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και την κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, κάτοχο της έδρας Ζαν Μονέ, Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προτού δώσω τον λόγο στους συνομιλητές μας στη σημερινή συζήτηση, απλώς να θέσω λίγο το πλαίσιο. Καταρχάς, να συγχαρώ τους κυρίους Στάγκο και Παιονίδη για την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που μας παρουσίασαν. Και δεν ξέρω πόσο θα βρείτε βίκο αότα στην Ευρώπη, αλλά η ανάγκη σίγουρα να συνεχίσει ο διάλογος που ξεκίνησε με τη διάσκεψη της Ευρώπης είναι αδύρυτη. Οι εργασίες της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αποτελεί μια ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και δική μας ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Έως το 2022 η διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει συμπεράσματα και προτάσεις και είναι έτσι μια μείζωνα έκφραση της δημοκρατίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα πραγματικά ανοιχτό, συμπεριληπτικό και διάφανο φόρουμ διαλόγου. Έχοντας πει αυτό, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα δώσω αμέσως τον λόγο στον κύριο Βενιζέλο για την διαδικασία της συζήτησης. Απλώς να πω ότι θα υπάρξουν κάποιες 7-8 λεπτές αρχικές τοποθετήσεις και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση και σε εσάς. Κύριε Βενιζέλο, καλησπέρα. Έχετε τον λόγο. Καλώς ήρθατε στην συζήτηση για δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Έχετε κλειστό το μικρόφωνο, κύριε Βενιζέλο. Κύριε Παδοπούλου, συγγνώμη γι' αυτό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ θερμότατα τους οργανωτές, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι δύο συνεπώνυμοί σας είναι συνάδελφοί μου, αλλά έχουν διατελέσει φοιτητές μου και είμαι υπερήφανος για αυτούς. Και ευχαρίστως να πω μερικά λόγια για το θέμα μας, το οποίο, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι η σχέση της δημοκρατίας με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από το προφανές ότι ιστορικά η ευρωπαϊκή δημοκρατία, που είναι μια πολύ σημαντική ιστορικά εκδοχή της δυτικής δημοκρατίας, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της δικαιοκρατικής δημοκρατίας, είναι δίδυμο φαινόμενο με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο η κινητήρια δύναμης, ο μοχλός, αλλά και το όριο κάθε φορά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από την άλλη μεριά, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το προϊόν δημοκρατικών διαδικασιών με έντονο διακυβερνητικό περιεχόμενο και με έντονο το στοιχείο
της Βούλης Ιεραρχίας, του πολιτικού βολονταρισμού σε όλες τις ιστορικές φάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και η ίδια η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με τα βήματα που κάνει ορισμένες φορές θέτει υποδοκιμασία την ευρωπαϊκή δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο των κρατών μελών. Αυτά τα λέμε τώρα σε μια διεθνή συγκυρία στην οποία δοκιμάζεται και μάλιστα δοκιμάζεται σκληρά η φιλελεύθερη δημοκρατία. Μάλιστα από τότε που ο πρόεδρος Biden έκανε τη δήλωση πως τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών αποχωρούν άμεσα από το Αφγανιστάν γιατί η δημοκρατία δεν εξάγεται, κατά τη γνώμη μου έχει αλλάξει η εποχή στην οποία κινούμαστε σε σχέση με την οικουμενική νομιμοποίηση της δημοκρατίας, για το αν η δημοκρατία είναι προϋπόθεση συμμετοχής στη διεθνή κοινότητα. Γιατί αν η δημοκρατία δεν εξάγεται, τότε φοβούμαι ότι πρέπει να υποθεί το ίδιο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι και αυτά δεν εξάγονται και άρα δεν επιτηρείται ο σεβασμός τους, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα υπονόμευε τις αξιακές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες έχει συγκροτηθεί έστω στοιχειωδώς, έστω με προβλήματα, η διεθνής κοινωνία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Αλλά είναι προφανές ότι έχουμε προβλήματα σε σχέση με τη δημοκρατία, γιατί αριθμητικά, ποσοτικά, μια ολόκληρη πλευρά του πλανήτη, ο μισός πλανήτης στην πραγματικότητα, δεν μετέχει στο δημοκρατικό γίγνεσθε, δεν κυβερνιέται δημοκρατικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, καταθλιπτικά μεγάλο το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που υπόκειται στην πραγματικότητα αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων, προς τα οποία ο δυτικός κόσμος, ο κόσμος της φιλελεύθερης δημοκρατίας, είναι πολλές φορές εξαιρετικά επιοικής για λόγους διεθνοπολιτικούς, γιατί αυτό επιβάλλει ο διεθνοπολιτικός ρεαλισμός και κυρίως ο οικονομικός ρεαλισμός, ο ρεαλισμός των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Πολλές φορές βέβαια ο ίδιος ο ρεαλισμός της γεωγραφίας. Υπό την έννοια αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία ως αξιακό και ταυτοτικό στοιχείο, ως στοιχείο που ανήκει στα εκ των νόνου κάνευ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλά βεβαίως αυτό προϋποθέτει ότι θα ξανασυζητήσουμε θεμελιώδεις έννοιες με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η συζήτηση που κυριαρχούσε στο επίπεδο του θεσμικού οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στο επίπεδο των κρατών μελών, ήταν το περιβόητο δημοκρατικό έλλειμμα της Ένωσης, το οποίο βεβαίως αναπληρώνεται σε επίπεδο κρατών μελών μέσα από τον υβριδικό θεσμικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό διακυβερνητικό χαρακτήρα της Ένωσης. Οι προσπάθειες που έγιναν πριν από 20 περίπου χρόνια να συγκροτηθεί η έννοια και η οντότητα του Ευρωπαϊκού Δήμου προφανώς συνδέθηκαν με την ιδέα μιας ευρωπαϊκής κυριαρχίας και μιας πρωτογενούς ευρωπαϊκής συντακτικής διαδικασίας που θα έθετε σε αμφιβολία την κυριαρχία και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Γνωρίζετε την εξέλιξη, γνωρίζετε ότι ακόμη και η συνθήκη για τη θέσπιση ενός συντάγματος για την Ευρώπη, που ήταν μια διεθνή συνθήκη και όχι ένα σύνταγμα, απερίφθη δημοψηφισματικά από χώρες φιλοευρωπαϊκές όπως η Γαλλία και η Ολλανδία και καταλήξαμε στην συμβαστική, ας το πούμε έτσι, συνθήκη της Λισαβόνας. Και εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα η θεωρία του Ευρωπαϊκού Δήμου, γιατί επεκράτησε, και αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία κινούμαστε, η λογική των δοτών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, που δεν έχει την δική της κυριαρχία και δεν έχει υπό την έννοια αυτή και τον δικό της Δήμο, παρότι βεβαίως έχει τους πολίτες της, οι οποίοι όμως είναι πολίτες της επειδή είναι πολίτες ενός κράτους μέλους πρωτίστως, αυτή είναι η πρωτογενής ιδιότητά τους. Από την συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα και τον Ευρωπαϊκό Δήμο, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια έχουμε μετακινηθεί
σε μια συζήτηση που αφορά το φιλελεύθερο σκέλος της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας, δηλαδή στην αμφισβήτηση του κράτους δικαίου σε πολλά κράτη-μέλη. Όχι μόνο στους συνήθεις υπόπτους της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, αλλά και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη που θέτουν ζήτημα ευρωπαϊκών αξιών, που ελέγχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αμφισβήτηση του κράτους δικαίου, ιδίως με τη μορφή της αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και της πολυφωνίας του τύπου, γίνεται από πλειοψηφικές δημοκρατίες. Από δημοκρατίες στις οποίες η εκτελεστική εξουσία, ο ηγέτης, εκλέγεται και επαναεκλέγεται με σαφή πλειοψηφία, αλλά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του κράτους δικαίου, δηλαδή τις υποχωρήσεις και τις εγγυήσεις μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και αυτή η αμφισβήτηση του κράτους δικαίου και άρα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας γίνεται στο όνομα της αρχής της εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα όχι υπό την εκδοχή της ανεξαρτησίας, αλλά υπό την εκδοχή της εθνικής ταυτότητας, η οποία προσλαμβάνει από ένα σημείο και μετά το ειδικότερο χαρακτηριστικό της λεγόμενης εθνικής συνταγματικής ταυτότητας, όχι όπως την εννοεί η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως την εννοεί κάθε κράτος μέλος. Και αυτό βεβαίως οδηγεί στην αμφισβήτηση ακόμη και της υπεροχής της προτεραιότητας εφαρμογής, θα έλεγα ακριβέστερα, της ενωσιακής ένωμης τάξης, και στην άσκηση ενός ελέγχου των αρμοδιοτήτων της Ένωσης από τα εθνικά δικαστήρια με το ultra vires, ίσως κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τη σημασία που είχε η δήλωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι διείστανται οι απόψεις της από τις απόψεις του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και έτσι ανεκλήθη η προσφυγή επί παραβάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την γνωστή, την περιβόητη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου του Μαΐου του 2020. Όμως το βαθύτερο πρόβλημα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας εν ώψη της συγκυρίας των προκλήσεων, της νέας εποχής, του νέου παγκόσμιου συσχετισμού, της νέας συνείδησης της Ευρώπης που γίνεται πιο μικρή, που νιώθει να φεύγει από το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας, που γίνεται πιο γυρασμένη, πιο προβληματική, είναι ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων της, είναι και φοβική πλέον. Είναι μια δημοκρατία που, για να θέλουμε, αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, φοβάται κάθε φορά την έκβαση των δημοκρατικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Φοβάται κάθε φορά που έχουμε βουλευτικές εκλογές μήπως προκύψουν συσχετισμοί αντίθετοι προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αντίθετοι προς το κράτος δικαίου σε εθνικό επίπεδο, και φοβάται πολύ περισσότερο κάθε φορά που έχουμε δημοψήφισμα. Και ευλόγως φοβάται, γιατί τα δημοψηφίσματα συνήθως έχουν αρνητική συμβολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τώρα, θα ζητήσω να βάλουμε μια άνω τελεία κάπου εδώ πέρα. Θα μου δώσετε, ναι, θα μου δώσετε ένα λεπτό, απλώς για να πω μια τελική σκέψη. Προσπαθεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντησε με τα μέτρα που πήρε και τις πρωτοβουλίες για την πανδημία και προσπάθησε να απαντήσει και με την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, που όπως έχω την ευκαιρία να πω σε ένα κείμενό μου που δημοσιεύεται σήμερα στο Verfassungs blog και ξέρω ότι ο Γιώργος Παγουλάτος το έχει ήδη διαβάσει, δημιουργεί μια θεσμική ψευδαίσθηση η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, δεν έχει νομική βάση, δεν εμπίπτει στο άρθρο 28, δεν έχει αυτεξουσιότητα, είναι ένα υβρίδιο που συνδέει θεσμικά όργανα με τυχαία επιλεγμένους πολίτες, είναι μια σύνθεση θεσμικής και διαβουλευτικής διαδικασίας, αλλά το πρόβλημα που γεννάται είναι η ψευδής εντύπωση πως διαβουλευτικά, συζητώντας γύρω από τα μεγάλα θέματα και τις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης, μπορούμε να έχουμε την ψευδή εντύπωση ότι λύνουμε τα θέματα αυτά, που δεν λύνονται παρά μόνο με μεγάλες πρωτοβουλίες υποστηριζόμενες από τα κράτη-μέλη και τους λαούς τους, με πρωτοβουλίες που έχουν διακυβερνητικό χαρακτήρα, καθώς τέτοια είναι
κάθε συντακτικού χαρακτήρα διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που διέπει την τροποποίηση των συνθήκων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Βενιζέλου, και θα πρέπει να επανέλθουμε ίσως σε αυτά που είπατε για την διάσκεψη Ευρώπης και τη θεσμική ψευδέστηση που δημιουργεί. Να δώσω όμως τον λόγο στον Άρτη Αφιχθέντα από τις Βρυξέλλες, τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Παπαδημούλη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ τους οργανωτές για αυτήν την πρωτοβουλία και για την ευκαιρία που μου δίνουν να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Έρχομαι από το Στρασβούργο, όχι από τις Βρυξέλλες, γιατί είχα μολομέλεια. Δικό μου λάθος. Και συνεχίζοντας από εκεί που άφησε το θέμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την τοποθέτησή του, θέλω να πω ότι η πανδημία, πυκνώνοντας το πολιτικό χρόνο και επιβάλλοντας να γίνουν πράγματα λόγω της ρημίτητας με την οποία χτύπησε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο τον πλανήτη, υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει βήματα που μέχρι χτες θεωρούνται αδιανόητα και βάζει στο τραπέζι την ανάγκη εμβάθυνσης και επιτάχυνσης της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια θεωρεί το αδιανόητο να υπάρχει τόσο μαζική έκδοση κοινού χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εγγύηση της Κομισιόν για να χρηματοδοτηθούν εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Και μάλιστα με μια αναλογία όπου οι επιχορηγήσεις είναι μεγαλύτερες από τα δάνεια που επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος των κρατών μελών. Αυτό είναι και το στίχημα στο οποίο θα σας έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμός είναι πιο φιλόδοξο στο τι πρέπει να κάνουμε από ότι είναι η Κομισιόν και ακόμη περισσότερο το Συμβούλιο, δηλαδή οι κυβερνήσεις. Μετέχω στην Εκτελεστική Επιτροπή του Spinelli Group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι μια ένωση ευρωβουλευτών αρκετών, που καλύπτουν όλο το φάσμα το κοινοβουλευτικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την κοινοβουλευτική κεντροδεξιά μέχρι την αριστερά, με την εξαίρεση των ευρωομάδων των υπερσυντηρητικών και της άκρας δεξιάς. Εκεί διατυπώνουμε μετά από επίπονο διάλογο κάποιες προτάσεις για το τι θα πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ελλείμματα δημοκρατίας που σημείωσε και ο κύριος Βενιζέλος. Πιστεύουμε ότι μία από τις κομβικές αλλαγές που τίθενται επιτάκητος, αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με ουσιαστικά βήματα και να αντιμετωπίσει εποφελία της και των λαών των κρατών μελών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε έναν διαρκώς συρρυκνούμενο ρόλο της μέσα στον πλανήτη, είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις στο Συμβούλιο. Προσωπικά υποστηρίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υποστηρίζει επανειλημμένα με ψηφίσματά του, με ευρύτατες πλειοψηφίες της τάξης του 70% και του 80%, ότι πρέπει να διευρυνθεί η λίστα των θεμάτων που στο Συμβούλιο αποφασίζονται με διευρυμένη πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Θα πρέπει να αφήσουμε για αργότερα θέματα όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε βήματα για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υπεράσπιση και τον εξυγχρονισμό του κοινωνικού κράτους και έχοντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μπλοκάρεται συχνά από τις κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, νομίζω ότι μία
θεσμική αλλαγή που πρέπει να μπει στο τραπέζι, τουλάχιστον εμείς την θέτουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η διεύρυνση της λίστας των θεμάτων που αποφασίζονται στο Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία. Ένας δεύτερος τομέας είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν σε μια σειρά τομείς μεταβίβαση εξουσίας και αρμοδιοτήτων, φυσικά εθελοντικά, από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πανδημία μας οδήγησε σε ενισχυμένες μορφές ευρωπαϊκού συντονισμού στα θέματα της υγείας, γιατί θεσμικά έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές πολιτικές για τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία. Αλλά πρέπει να κάνουμε ισχυρότερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε ως στόχο μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγείας. Η πράσινη μετάβαση και η κλιματική μετάβαση μας θέτουν μπροστά στην πρόκληση του με ποιους πόρους οικονομικούς θα υπηρετήσουμε τους στόχους που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εκεί νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε έναν διαρκώς ισχυρότερο κοινοτικό προϋπολογισμό και με δραστική αύξηση των ιδίων πόρων, έτσι ώστε να υπερβαίνουμε ή να μαλακώνουμε την παραδοσιακή αντίθεση των καθαρών εισφορέων με τους καθαρούς λήπτες που οδηγεί με τη μέθοδο του ελάχιστου κοινού παρανομαστή σε έναν ισχνό κοινοτικό προϋπολογισμό της τάξης του 1%. Και πρέπει να σκεφτούμε επίσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια περίοδο που διαρκώς αυξάνονται οι ανισότητες στο εσωτερικό της, κοινωνικές και περιφερειακές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και μέσα στα κράτη-μέλη, την ανάγκη να έχουμε μονιμότερα εργαλεία σαν το Ταμείο Ανάκαμψης για θέματα που αφορούν το κλίμα, την ψηφιακή μετάβαση ή την κοινωνική ατζέντα. Γενικά, αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή στο επίπεδο των κυβερνήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο διαιρεμένη από ποτέ και φαίνεται και από την αδυναμία της να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις στις κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας που γράφουν κυριολεκτικά στα παλιά τους τα παπούτσια το θεσμικό, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τους κανόνες συνύπαρξης και συλλειτουργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι μας υποχρεώνει να κάνουμε βήματα μπροστά. Και μιλώντας για την ανάγκη να έχουμε περισσότερη δημοκρατία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τον σεβασμό των κανόνων του κράτους δικαίου παντού και την ενεργοποίηση εργαλείων, όπως το άρθρο 7 της Συνθήκης, που προβλέπει δυνατότητες και κυρώσεις για όσους παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και ρεαλιστικές αλλαγές και ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω ένα παράδειγμα, το Eurogroup, που όλοι ξέρουμε πόσο ισχυρότατο ρόλο έπαιξε στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, χρεοκοπία, μνημόνια κτλ., είναι έξω από τον θεσμικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζομαστε ένα ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διαρκώς διευρυνόμενες αρμοδιότητες. Θα σας έλεγα ότι γενικότερα θα πρέπει να ενισχύουμε διαρκώς την κοινοτική μέθοδο έναντι της διακυβερνητικής μεθόδου. Δύο λόγια τώρα για να είμαι στο χρόνο μου, για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, αν έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Παδημουλή. Κρατώ πάρα πολύ μικρό καλάθι, όχι μόνο για τους θεσμικούς λόγους που σημείωσε εύστοχα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά και γιατί βλέπω ότι η Κομισιόν και ακόμη περισσότερο το Συμβούλιο δεν έχουν καμία πολιτική βούληση να αξιοποιήσουν αυτό το φόρουμ διαλόγου, έτσι ώστε να κατατεθούν εκεί ιδέες που μπορούν να αποβούν γόνιμες. Ειδικά το Συμβούλιο νομίζω ότι
επιδιώκει απλώς να βγάλει την υποχρέωση ότι έγινε και αυτό, χωρίς να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πιο φιλόδοξοι για αυτήν την υπόθεση, αλλά κρατώ πάρα πολύ μικρό καλάθι για το τι θα βγει, διότι η αντίδραση από την πλευρά κυρίως του Συμβουλίου, αλλά σε μεγάλο βαθμό και της Κομισιόν, δείχνει ότι δεν θέλουν και δεν έχουν πάρει στα σοβαρά αυτή την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά δε στην Ελλάδα, σημειώνω ότι μέσα στη μικρή συμμετοχή των πολιτών στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική διαλόγου και υποβολής προτάσεων, η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε και τρόπους για να βελτιωθεί, προκειμένου να έχουμε μια ενεργότερη συμμετοχή ως ελληνικό πολιτικό σύστημα και ως ελληνική διοίκηση στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να μην βλέπουμε απλώς την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια αγελάδα από την οποία αρμέγουμε κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπαδημούλη. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Κυρία Γιαννάκου, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Να καταθέσετε και εσείς τις δικές σας απόψεις περί δημοκρατίας και του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού συνεχίσουμε στους υπόλοιπους ομιλητές και στη συζήτηση. Ξέρετε, η δημοκρατία είτε θα έχει σχέση με τις ελευθερίες των πολιτών και το να εισακούγονται οι πολίτες από τους έχοντες την ευθύνη εφαρμογής, είτε οι κανόνες διακυβέρνησης της Ευρώπης που θα έχουν ολοκληρωθεί, αν μιλάμε για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα πρόκειται για ευρωπαϊκή διακυβέρνηση πραγματική. Και πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεν είναι η διακυβερνητική. Υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα όπου υπάρχουν λάθη στιγμάτων ή διαφεύγουν ορισμένα ζητήματα τα οποία παραμερίζονται ενώ έπρεπε να έχουν τεθεί και απαιτηθεί και από ορισμένα κράτη-μέλη. Σας λέω ένα παράδειγμα. Όταν αφαιρέθηκαν θέσεις ευρωβουλευτών από χώρες του μεγέθους της Ελλάδος, της Αυστρίας, του Βελγίου, ο κανόνας που υπήρχε όταν δημιουργήθηκε η ΕΟΚ, μάλλον όταν δημιουργήθηκε ακόμη η ΕΟΚ, ήταν ότι εάν αφαιρούνται από μια κατηγορία αρμοδιότητες από κάποιες χώρες, θα προστίθενται σε άλλη κατηγορία. Δηλαδή, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφαιρουμένων των θέσεων των ευρωβουλευτών, όφειλαν να δώσουν στο Συμβούλιο περισσότερες ψήφους. Στις χώρες όπως η Ελλάδα, η Αυστρία και το Βέλγιο. Το γεγονός αυτό δεν υπήρξε. Δεν έγινε. Υπάρχει μια πλειάδα θεμάτων στα οποία πρέπει να ρυθμιστούν οι κανόνες, οι εσωτερικοί, για να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τον τρόπο διακυβέρνησης και το ρόλο της κάθε φορά προσπάθειας να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα η διακυβερνητική διάσκεψη εδώ είναι κάπως αμφίβολο ότι θα δώσει αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ φυσικό να μπορεί να δημιουργηθεί ένας τρόπος όπως περιεγράφει στην αρχή από τους καθηγητές, από τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Παιονίδη, ένα σύστημα τέτοιο που να δείχνει τη συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα ευρύτερα.
των απλών ζητημάτων ή των ζητημάτων του Δήμου, παραδείγματος χάρη, όπως είχε επιχειρηθεί παλαιότερα. Θα σας πω βέβαια, ανέφερε ο κύριος Βενιζέλος την Επιτροπή Ζησκάπιαστά για το μέλλον της Ευρώπης πάλι, μετά την αποτυχία του Συμβουλίου του Λάκεν. Πρέπει να σας πω, επειδή συμμετείχα στην Επιτροπή αυτή, ότι το 90% περίπου των προτάσεων της συνταγματικής συνθήκης, που τη λέμε συνταγματική συνθήκη χωρίς να αφορά στο σύνταγμα μίας χώρας, εδώ πρόκειται για περισσότερες χώρες, υπήρχαν μέσα στην συνθήκη της Λισαβόνας. Υπήρχαν ορισμένα σημεία εκλεκτικά τα οποία απέρριψαν οι Γάλλοι και τα λοιπά και άλλοι, και άλλες ομάδες. Όμως, προσέξτε, παρά τα ελαττώματα ή τα σχόλια περί δημοκρατίας και ελλείμματος δημοκρατίας και τα λοιπά, η Ένωση παρουσιάζει μια τρομακτική ανθεκτικότητα. Δηλαδή, σε κάθε κρίση είναι σε θέση να απαντάει και απήντησε σε κρίσεις πολύ σοβαρές. Την οικονομική κρίση, το Brexit, τις άλλες κρίσεις οι οποίες ήλθαν με βασική κρίση την πανδημία. Η άμεση αντιμετώπιση της Ευρώπης σε αυτές τις κρίσεις δείχνει ότι έχει και ανθεκτικότητα και έχει τη δύναμη να παλέψει και να φτιάξει συστήματα που θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην συνθήκη ως άρθρα και να εφαρμοστούν όπως πρέπει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε ελπίδες να κάνουμε αλλαγές. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε ένα σύστημα διακυβερνητικό ή μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, γιατί μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση πια θα διέγραφε στην ουσία τις εκάστοτε εθνικές απαιτήσεις του καθενός και θα προχωρούσε με βηματισμό που θα είχε σχέση με το σύνολο και με τίποτα άλλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ακόμα. Οι εθνικές απαιτήσεις, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα της κάθε χώρας δεν μπορούν να διαγραφούν. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να διαγραφούν όταν υπάρχουν εθνικές εκπροσωπήσεις. Διότι οι εθνικές εκπροσωπήσεις είναι στην ουσία πάνω απ' όλα. Εγώ που έχω κάνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο, και στο Εθνικό Κοινοβούλιο επί πάρα πολλά χρόνια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά απαιτητά σε αυτή τη φάση. Το γεγονός βέβαια ότι οι πολίτες εδώ στη χώρα μας, όπως είπε ο κύριος Παπαδημούλης, δεν έχουν αρκετά μεγάλη συμμετοχή στην πλατφόρμα των πολιτών, δεν πρέπει να μας αφήνει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι παρόλες τις κρίσεις, παρόλα τα προβλήματα, η Ελλάδα είναι πρώτη στην συμμετοχή και στην φιλική διάθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και η κρίση του 2015 δεν μας οδήγησε σε απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημασία λοιπόν έχει τεράστια το πώς σκέφτονται οι λαοί για τα ζητήματα αυτά
και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα μπορεί να τους βοηθήσει να αισθάνονται άμεσα εμπλεκόμενοι. Γιατί οι λαοί τι θέλουν? Θέλουν να ξέρουν ποιος κάνει τι και για ποιο λόγο. Αυτό θα μου πείτε μπορεί να το έχουν από πληροφορίες, διότι πληροφορία υπάρχει παντού. Όχι, σημασία έχει να το έχουν με τρόπο που τους σωθεί να συμμετάσχουν και αυτοί σε μια τέτοια υπόθεση και να συμβάλλουν με τη δική τους άποψη. Αυτό άλλωστε είχε την έννοια της πρωτοβουλίας πολιτών που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή πάλι για το μέλλον της Ευρώπης, στην Επιτροπή Ζισκάρντεστέν, και εκεί θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε πολίτες να αισθανθούν όχι μόνο υπεύθυνοι και υπόλογοι για αυτό που συμβαίνει και για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή την συμβολή τους σε μια τέτοια υπόθεση. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη συμβολή και στη συνέχεια, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε στο επόμενο λεπτό, κύριε Γιαννάκου. Βεβαίως. Τελειώνω, κύριε Παπαδοπούλου. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε και άλλα ζητήματα που αφορούν στο κορεπέρ, στη ψηφοφορία, πόση δύναμη έχει κάθε χώρα και να αρχίσουν να ανέρχονται να ανέρχεται ο αριθμός ψήφων για χώρες μικρότερες όπως, σας επαναλαμβάνω, η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, που είναι χώρες γενικά με ένα ηπιότερο σύστημα αντιμετώπισης των προβλημάτων και των διεθνών προβλημάτων. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Γιαννάκου, και να περάσω τώρα στο Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον καθηγητή, τον κύριο Πακουλάτο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ο λόγος σε εσάς. Πρωτού περάσουμε στους συνάδελφους σας εδώ στην αίθουσα, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Καλησπέρα, κύριε Παπαδοπούλου, και ευχαριστώ πολύ τους συμμετέχοντες στο πάνελ που μας τιμούν με την παρουσία τους. Εγώ βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα ως διπλά αποτυχημένος νομικός. Με μια είναι αποτυχημένος, διότι ως απόφυτος νομικής Αθηνών έχασα τη μοναδική ευκαιρία να έχω καθηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και αποτυχημένος επίσης, διότι καθώς δεν τα έπαιρνα τα νομικά, κατέληξα καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας. Θα μου επιτρέψετε να ανοίξω λίγο τη συζήτηση, διότι πράγματι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια εξαιρετικά ατελής μέθοδος ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στο διαβουλευτικό κομμάτι λήψης αποφάσεων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατελής για όλους τους λόγους, πολύ ωραία τεκμηριώνει ο κ. Βενιζέλος στο κείμενό του, και για τις αδυναμίες τις οποίες επισήμανε ο κ. Παπαδημούλης. Είναι μια άσκηση η οποία έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της νομιμοποίησης, και θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με την πρόκληση της νομιμοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία πράγματι παλιότερα γνωρίζαμε ως δημοκρατικό έλλειμμα. Τώρα έχει εκλάβει μια ευρύτερη χρειά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με την πρόκληση αποτελεσματικότητας. Στην εποχή της πολυπλοκότητας και των πολυκρίσεων, των διαδοχικών, αλλεπάλληλων και ταυτόχρονων κρίσεων που ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά από το 2008-2009 και έπειτα, το στίχημα της νομιμοποίησης περνά κυρίως από την αποτελεσματικότητα. Η νομιμοποίηση χάνεται όταν η αποτελεσματικότητα καταραίει. Είδαμε στη διάρκεια αυτής της κρίσης του κορονοϊού λαϊκιστές να αποτυγχάνουν στη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού, τον Μπόρις Τζόνσον, τον Μπολσονάρο, και αντιστρόφως αυταρχικοί ηγέτες με μίνιμουμ δημοκρατικής νομιμοποίησης να διεκδικούν αυτή την νομιμοποίηση στο πεδίο της αποτελεσματικότητας. Και αν θέλετε, το στίχημα που κέρδισε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την άμεση αντίδρασή της, όπως ανέφερε και ο κ. Παπαδημούλης και η κυρία Γιαννάκου, στην κρίση του κορονοϊού και στο πεδίο το υγειονομικό της διαπραγμάτευσης για τα εμβόλια από κοινού στο όνομα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα περισσότερο
στο πεδίο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του κοινού δανεισμού, ήταν ακριβώς το στίχημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αυξάνει και την νομιμοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών της. Με μια έννοια, ο υπόγειος φόβος των φιλελεύθερων δημοκρατιών και στη Σύνοδο των Δημοκρατιών του Πρόεδρου Biden, αυτό φάνηκε απέναντι στο αυταρχικό σύστημα της Κίνας και στα άλλα αυταρχικά συστήματα. Δεν είναι απλώς μια υπόθεση ψυχρού πολέμου που θα κριθεί στο πεδίο της σκληρής ισχύως και της οικονομικο-στρατιωτικής υπεροχής. Υπάρχει αυτή η υπόγεια ανησυχία ότι το απολυταρχικό σύστημα της Κίνας μπορεί να κερδίσει το στίχημα της αποτελεσματικότητας έναντι των πολιτών του και στα μάτια της διεθνούς κοινής νόμης και δι' αυτού να κερδίσει και το στίχημα της νομιμοποίησης. Θα έλεγα ότι η εποχή μας έχει δύο χαρακτηριστικά και με αυτόν τον τρόπο αφαιρώ αρκετά αυθαίρετα, αλλά νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο για τις ανάγκες αυτής της συζήτησης. Το ένα είναι η βαθιά διεθνής αλληλεξάρτηση ως παράγοντας ισχύος αλλά και αδυναμίας. Ζούμε στην εποχή της έξαρσης της παγκοσμιοποίησης, είναι ίσως η πιο κοινότοπη φράση που θα μπορούσε να πει κανείς, όχι μόνο με την έννοια της εξάρτησης κρατών από την αλυσίδα της παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, αλλά και με την έννοια της αδυναμίας τους, της ευαλωτότητάς τους, απέναντι σε πολιτικές προστατευτισμού. Αδυναμία που είναι ακόμα μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η ανοιχτότητα των οικονομιών, όσο πιο πολύπλοκες είναι οι αλυσίδες αξίες στις οποίες μετέχουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη ανοιχτή οικονομία, σε αντίθεση, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια μεγάλη, πολύ πιο κλειστή οικονομία. Η μετατροπή της παγκοσμιοποίησης, της αλεξάρτησης σε όπλο, είναι το άλλο χαρακτηριστικό αυτής της συγκυρίας. Το weaponization της παγκοσμιοποίησης. Στο εμπόριο, στις χρηματοπιστωτικές ροές, στην ενέργεια, στη μετανάστευση. Να θυμίσω τις δευτερογενείς κυρώσεις Τραμπ για το Ιράν που χτύπησαν ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω του συστήματος SWIFT, και αυτό είναι και το εργαλείο με το οποίο η Δύση σχεδιάζει να απαντήσει σε μια πιθανή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να θυμίσω την κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια η κρίση ενεργειακή, την οποία αναμένεται να αντιμετωπίσει η Γερμανία, τον κίνδυνο να μείνει χωρίς φυσικό αέριο, εάν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. Αλεξάρτηση λοιπόν και μετατροπή της αλεξάρτησης σε όπλο, σε κίνδυνο, σε παράγοντα δυναμίας και ακόμα περισσότερο αλεξάρτηση ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων και απειλών. Από την τζιχαντιστική τρομοκρατία, την πανδημία, την κλιματική αλλαγή που ενώνουν αντιπάλους, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία απέναντι σε ένα υπέρτερο κοινό αντίπαλο. Άρα με αυτή την έννοια η παγκοσμιοποίηση διαιρεί αλλά και ενώνει παράλληλα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι η άνοδος νέων κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων έξω και ενάντια στους παραδοσιακούς θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η αυτή η αδιαμεσολάβητη από δημοκρατικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς είσοδος πολιτών, ενίοτε ως ανατρεπτικές μονάδες, ενίοτε ως όχλου, στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο. Τι είναι αυτό που συνδέει, για παράδειγμα, την άνοδο του Τραμπ και τον όχλο της 6ης Ιανουαρίου του 2021 με το παγκόσμιο, αλλά στη βάση του νατιβιστικό, εθνικιστικό κίνημα εναντίον της επιστήμης και εναντίον του ορθού λόγου, τα fake news, το κίνημα των αντιεμβολιαστών και τη γελοιότητα των καθημάς θεματοφυλάκων. Είναι η άνοδος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του παράδοξου, του ακραίου, του εξωφρενικού και ο πολλαπλασιασμός του μηνύματος στο θερμοκήπιο των θαλάμων αντίχησης, των echo chambers, όπου περιθωριακά στοιχεία συναντούν ομοίους τους και μέσα από την πολλαπλασιαστικότητα, το virality του Twitter, του Facebook, του Telegram, μετατρέπονται σε λαϊκό κίνημα. Είναι επομένως η εποχή της αποδυνάμωσης των αντιπροσωπευτικών και διαμεσολαβητικών θεσμών της φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως τους γνωρίσαμε. Τα fake news εντελώς αποκεντρωμένα και άναρχα εις βάρος των παραδοσιακών έγκυρων τεκμηριωμένων μέσων ενημέρωσης στα οποία στηρίζεται η δημοκρατία, η δημαγωγή εις βάρος και ενάντια στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, τα συντεταγμένα κόμματα, τα κοινοβούλια. Θυμίζω πως ένας δημαγωγός όπως ο Τραμπ κατέλαβε πρακτικά το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, έτσι, πραγματοποίησε κατάληψη του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος και απειλεί να επανέλθει. Και αυτό μας δίνει και την ευκαιρία να θυμηθούμε πόση σημασία έχουν στη δημοκρατία μας τα κόμματα
όταν λειτουργούν στη βάση θεσμικών διαδικασιών. Αυτό που έχει διατηρήσει, για παράδειγμα, τη Γερμανία ως μια σταθερή, συνενετικά προσανατολισμένη δημοκρατία που μπορεί να αλλάζει πολυκομματικές κυβερνήσεις παραμένοντας σταθερή, είναι ακριβώς η ύπαρξη θεσμικά ισχυρών κομμάτων. Και ο αυταρχισμός και η ανελευθερία εις βάρος και απέναντι στα μεταπολεμικά κεκτημένα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, είχε ως απειλή η δήλωση του Ορμπάν, και τη θυμίζω ότι έλεγε ο Ορμπάν, το 89 θεωρούσαμε ότι η Ευρώπη είναι το μέλλον μας, τώρα ξέρουμε ότι εμείς είμαστε το μέλλον της Ευρώπης. Άρα το στίχημα για την Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις παγκόσμιας εμβέλειας προκλήσεις είναι ακριβώς να αναβαθμιστεί σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορεί να προβάλλει διεθνώς την ισχύ του, προκειμένου να μπορεί να υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα και τις αξίες Ευρώπης. Αυτό προϋποθέτει καταρχάς τη δυνατότητα λήψης κοινών συλλογικών αποφάσεων, άρα την υπέρβαση ή παράκαμψη των ορίων που θέτει η ομοφωνία, τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς κατάργησή της βέβαια σε βασικά ζητήματα, πυρηνικά ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, και η ενίσχυση, αν θέλετε, της εξωχώριας εμβέλειας των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων, ρυθμιστικών, οικονομικών, πολιτικών. Η ενίσχυση αυτή είναι αναγκαία, διότι ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή την δύναμη στη ρυθμιστική της πολιτική, αλλά το Brussels Effect σε πηγαίνει μέχρι ένα σημείο, έχει και αυτό τα όρια του. Αυτό μας φέρνει, και κλείνω με αυτό, κυρία Παπαδοπούλου, στο μεγάλο ζήτημα, στο κεντρικό ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας ή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Όχι με την έννοια κυριαρχίας, όχι με την έννοια τη συνταγματική, την πολιτιολογική, ορμόμαι από την πολύ εύστοχη επισήμανση του κυρίου Βενιζέλου, αλλά με την έννοια την πολιτική και τη γεωπολιτική. Όχι μόνο μια υπόθεση κοινής άμυνας και ισχυρής και κοινής εξωτερικής πολιτικής, αλλά στρατηγική αυτονομία σημαίνει επίσης μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρώπης στην τεχνολογία, στη βιομηχανική πολιτική, στο ψηφιακό πεδίο, σημαίνει δυνατότητα συλλογικής άμυνας απέναντι σε μονομερείς επιθετικές ενέργειες άλλων κρατών και μεγάλων δυνάμεων. Αυτές τις μέρες συζητιέται το λεγόμενο anti-coercion instrument, που είναι ακριβώς το μέσο άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στον καταναγκασμό από πλευράς άλλων δυνάμεων, και σημαίνει επίσης και κοινή δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνατότητα αντιμετώπισης των φορολογικών παραδείσων, δυνατότητα να λειτουργήσει και να χρησιμοποιήσει το ευρώ ως παράλληλο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, ώστε μεταξύ άλλων να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμήνεται απέναντι σε χρηματοοικονομικές κρίσεις, σε κυρώσεις και σε επιθετικές εργαλειοποιήσεις του παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, και σημαίνει επίσης τέλος τη δυνατότητα να δανείζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού για να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στους τομείς προτεραιότητάς της, στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτές νομίζω ότι είναι οι προκλήσεις που περιγράφουν το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί, από το οποίο απορρέουν καταναγκασμοί, περιορισμοί στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυτορυθμιστεί, περιορισμοί στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας που θα προστατεύει επαρκώς τα κεκτημένα των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων δημοκρατιών που συνασπίστηκαν γύρω από αυτή την Ένωση. Και σταματώ εδώ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Παγουλάτο. Να περάσουμε τώρα στους καθηγητές εντός της αίθουσας και συγκεκριμένα στην κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, να της δώσουμε τον λόγο. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Ως συνοικοδέσποινα θα τολμούσα να πω να ευχαριστήσω και εγώ τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και την εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Οι παρεμβάσεις νομίζω ότι ήταν ήδη καταλυτικές. Μιλούμε για ένα ζήτημα πάνω στο οποίο τα πάντα έχουν λεχθεί πολλές φορές και από την άλλη όσο και να μιλούμε θα έχουμε πράγματα να λέμε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση του καθηγητή μου, του Προέδρου, του κυρίου Βενιζέλου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα προϊόν βουλησιαρχίας. Αυτό είναι σωστό. Ταυτόχρονα όμως, νομίζω ότι την ίδια στιγμή που αποτελεί προϊόν βουλησιαρχίας, αποτελεί και ένα προϊόν ιστορικής αναγκαιότητας. Και ίσως αυτή η ιστορική αναγκαιότητα που βρίσκεται στη βάση
της συνομοσπονδίωσης των εθνικών κρατών, των κυρίαρχων εθνικών κρατών της Ευρώπης, να εξηγεί και αυτό που πολύ εύστοχα παρατήρησε η κυρία Γιαννάκου περί ανθεκτικότητας της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης. Βεβαίως είναι ταυτόχρονα μια επισήμανση και μια ευχή αυτό το οποίο λέω. Μπορούμε όμως να τολμήσουμε να πούμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις τις οποίες ζει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως όλο το κάθε κράτος ξεχωριστά, αυτή την εποχή των πολλαπλών κρίσεων όπως πραγματικά έχει χαρακτηριστεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα. Υπ' αυτή την έννοια θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο ίσως από αυτό το οποίο λέγαμε και ήταν σωστό, δηλαδή η συνένεση η οποία ήταν όχι μόνο μεταξύ εθνικών κρατών, αλλά και συνένεση μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηριστεί ως μια συνενετική συνομοσπονδία υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν ποτέ οι σκληρές πολιτικές συγκρούσεις, τις οποίες πολλές φορές βλέπουμε στα εθνικά πολιτικά συστήματα. Αυτό είχε να κάνει βεβαίως με τη θεσμική οικοδόμηση, με τη θεσμική αρχιτεκτονική της, με το πώς δηλαδή αναδεικνύονται τα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολλαπλή δημοκρατική της νομιμοποίηση. Έχει γίνει ήδη πάρα πολλούς λόγους για τη λεγόμενη διπλή ή διτή νομιμοποίηση. Ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάτσος βρίσκεται στη βάση αυτής της θεωρίας. Την είχε αποτυπώσει εξάλλου και στη σχετική έκθεσή του μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή την νομιμοποίηση τόσο από την πλευρά την διακυβερνητική των κρατών όσο και από την πλευρά των λαών. Θα τολμούσα να πω, προσθέτοντας αυτή τη θεωρία, ότι πρέπει να περάσουμε και να κατανοήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως τριπλά νομιμοποιημένη, βάζοντας και τους πολίτες της Ένωσης σε αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο με τον τρόπο με τον οποίο ίσως το βάζει το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με μια πιο εμφατική διαδικασία. Είναι η σωστή αυτή η διαδικασία, αυτή την οποία βιώνουμε, την οποία έχουμε γνωρίσουμε μπροστά μας, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης? Δεν είναι σίγουρα η μόνη. Ακούσαμε πριν και από τους καθηγητές, τον κύριο Στάγκο και τον κύριο Παιονίδη, μια πολύ πιο ριζοσπαστική πρόταση. Εγώ δεν θα τολμούσα να πάω τόσο μακριά. Θα έλεγα όμως ότι η συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης στα πολιτικά τεκτενόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει και μέσα από πιο κλασικά, θα έλεγα, εργαλεία, στα οποία τώρα μπορεί να προσθεθεί και το διαδίκτυο ως μια τεχνική δίωδος. Και αναφέρομαι κυρίως στη συσσωμάτωση επί συγκεκριμένων θεμάτων, αν θέλετε, σωματιακού χαρακτήρα ή θεματικού, επιμέρους θεματικών ενοτήτων. Διάφορα θέματα θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, από επαγγελματικά συμφέροντα μέχρι κάποια θέματα, αυτά που ονομάζουμε ίσως τρίτης γενιάς, όπως είναι το περιβάλλον, η κλιματική κρίση κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες μέσω από τέτοιου είδους υπερεθνικές ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να εκφραστεί κάποιος λόγος, ο οποίος πραγματικά να έχει στη βάση του όχι το εθνικό συμφέρον, διότι τέτοιος στα περισσότερα θέματα, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καν. Σε ελάχιστα ίσως θέματα μπορεί κανείς να διακρίνει ένα στενά εθνικό συμφέρον, αλλά και μέσα ίσως από την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Υπ' αυτή την έννοια, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επιστρέψουμε και σε κλασικές προτάσεις, τις οποίες πράγματι ακούγαμε και με την convention, έτσι, με την συνέλευση αυτή που ανέφερε η κυρία Γιαννάκου με το Ζισκάρντε Στέν κλπ. Κατά πόσο δηλαδή θα έπρεπε να κάνουμε λίγα ακόμη, έστω και διστακτικά, όπως ήταν και το προηγούμενο βήμα, προς την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής αρχής σε ενωσιακό επίπεδο. Υπ' αυτή την έννοια, η γνωστή διαδικασία, το Spitzenkandidaten, που ίσχυσε στις προπροηγούμενες εκλογές τις ευρωπαϊκές, ήταν κατά τη γνώμη μου ένα τέτοιο διστακτικό βήμα. Δυστυχώς υπήρξε οπισθοχώρηση στις τελευταίες εκλογές του 2019. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, ίσως και επίτηδες, δεν ξέρω, ίσως οι εκλεκτοί συνομιλητές που βρίσκονται, ο κ. Παδημούλης, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο, η κυρία Γιαννάκου, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτό το πεδίο, μπορούν να μας το εξηγήσουν. Αλλά υπήρξε αυτή η οπισθοχώρηση, κατά τη γνώμη μου, ίσως και συνειδητή από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να διερευνηθεί, όπως επίσης και η ενίσχυση
του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών συλλογικών υποκειμένων, αλλά σε διακρατικό επίπεδο. Δηλαδή, η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής βούλησης, έστω τομεακής, ας το πω έτσι, η οποία όμως δεν μπορεί να συνενώνει τα υποκείμενα. Σε πάρα πολλά θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, αναφερθήκε ήδη ο κύριος Παγουλάτος και κυρίως αυτή την σχέση με τον ανερχόμενο λαϊκισμό, θέλω να πιστεύω, μακάρι σύντομα απερχόμενο και όχι πια ανερχόμενο, ελπίζουμε όλοι ότι οι εκλογές θα πάνε καλά στην Ουγγαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα υπάρχει εδώ ένα ζήτημα το οποίο πέραν της, των αυταρχικών αυτών καθεστώτων, των καθεστώτων τα οποία κινούνται για τη διαστρέβλωση του κράτους δικαίου, για την άρση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων. Όλοι έχουμε υπόψη μας αυτά τα λεγόμενα φυλακισμένα δικαστήρια, τα δικαστήρια τα οποία πια δεν αποτελούν ανεξάρτητα όργανα. Αλλά πέραν αυτών των λαϊκιστικών παρεκβάσεων, θα τολμούσα να πω, στην φιλελεύθερη δημοκρατία, θα πρέπει για να έχουμε και μία επιθετική κίνηση απέναντι και όχι μόνο μία αμυντική κίνηση απέναντι σε αυτά τα λαϊκιστικά πολλές φορές αιτήματα, να τολμήσουμε και ένα άνοιγμα της δημοκρατίας σε περισσότερους θεσμούς και διαβουλευτικούς αλλά και συμμετοχικούς. Διαχωρίζω τα δύο. Θεωρώ υπ' αυτή την άποψη ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμμετοχικός θεσμός. Θεωρώ ότι μπορεί να χαρακτηριστεί στην καλύτερη περίπτωση ως διαβουλευτικός. Προφανώς και δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις. Προφανώς και δεν αποτελεί, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Βενιζέλος και σήμερα προφορικά και στο άρθρο του στο Fair Fashion's Blog, ότι δεν πρόκειται προφανώς για μία convention υπό την έννοια του άρθρου 48, ούτε καν της παραγράφου 3, αλλά σε κάθε περίπτωση κινητοποιεί κάποιες δυνάμεις. Ποτέ η δημοκρατία, είτε σε την αντιπροσωπευτική της μορφή, είτε στη διαβουλευτική, είτε στη συμμετοχική, δυστυχώς δεν μπορεί να εμπεριέχει όλους. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι εμπεριέχει όλους και με έναν τρόπο πολλές φορές στρεβλωτικό, επεσήμανε ο κύριος Παγουλάτος, είναι το διαδίκτυο, είναι αυτές οι ομάδες, είναι αυτός ο κατακαιρματισμός τελικά της κοινωνίας και νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της συνταγματικής δημοκρατίας και αυτή κατά τη γνώμη μου δεν περιορίζεται μόνο στα εθνικά κράτη, η συνταγματική δημοκρατία υπάρχει, υφίσταται, μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να ενισχυθεί και σε ενωσιακό επίπεδο, είναι ακριβώς η ενίσχυση και των αντιπροσωπευτικών στοιχείων με ταυτόχρονη ενίσχυση όμως και των διαβουλευτικών και συμμετοχικών της στοιχείων. Για την παρέμβαση, για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Αν μπορείτε, θα έλεγα να την τελευταία φράση, θα είχα ήδη βάλει την τελεία, αν δεν με είχατε διακόψει, αγαπητή κυρία Παδοπούλου. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, με υποκαταστήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε. Είχα ολοκληρώσει, θα έλεγα απλώς, οπότε δεν θα πω κάτι παραπάνω, διότι όλα αυτά είναι ανοιχτά διλήμματα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ελπίζω στην κατανόηση όλων σας, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, τρέχει. Οπότε θα θέλαμε να δώσουμε και τον λόγο στους συμμετέχοντες εδώ στην αίθουσα. Κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, βέβαια ο χρόνος είναι και λίγο ελαστικό θέμα όταν έχεις να κάνεις με πρακτική φιλοσοφία και όχι με θεωρητική. Δηλαδή θέλω να πω είναι ανάλογα με την βούληση και του σώματος. Ναι. Την αίθουσα την έχουμε ούτως ή άλλως, απλώς το λέω. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ευτυχία μου που και οφείλω βεβαίως ευχαριστίες για την παρουσία των συνομιλητών, των εκλεκτών συνομιλητών αυτής της στρογγυλής τράπεζας, η οποία είναι υβριδική βεβαίως. Είμαστε οι μισοί εδώ, κάποιοι μάλλον είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάποιοι άλλοι είναι πίσω από τις οθόνες τους στην Αθήνα. Εγώ θέλω για συντομία να θέσω δύο ζητήματα υπόψη των εκλεκτών μας συνομιλητών. Είναι λίγο πιο φιλοσοφικού, αν θέλετε, ενδιαφέροντος αυτά τα ζητήματα. Τα συζητήσαμε μάλιστα τα τέσσερα, αν θέλετε, και λίγο πριν που κάναμε ένα masterclass με τους φοιτητές. Το πρώτο ζήτημα αφορά κάτι για το οποίο έχει γράψει πολύ ωραίες σελίδες, οφείλω να πω, ο παλιός μου καθηγητής, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ένα βιβλίο που έγραψε πριν από λίγα χρόνια. Και αυτό το ζήτημα είναι το ζήτημα που είναι ένα διακύβευμα για τη δημοκρατία, ιδίως στην Ευρώπη. Το ζήτημα της διαχείρισης των, θα έλεγα, πολλαπλών χρονικοτήτων από ένα πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης. Όπως είναι αυτό βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, έχεις πολύπλοκα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα πρωτίστως η κλιματική αλλαγή. Ας πούμε, έχεις την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, το οποίο
δομείται πολύπλοκα. Καταρχήν, προφανώς ως συνεργασία όλων των επιπέδων λήψης απόφασης, από πάνω προς τα κάτω, το τοπικό, περιφερειακό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Αλλά έχει, και το κάθε ένα έχει διαφορετικές προτεραιότητες προφανώς, αλλά όμως αυξάνεται η πολυπλοκότητα από την διαπλοκή, την αναγκαία διαπλοκή του μακρού χρόνου, όπου έχει, σε παράδειγμα, μακροπρόθεσμους στόχους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, του μεσαίου χρόνου, όπου έχει μεσοπρόθεσμο στόχο δεσμευτικό και αυτόν, μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% στο 2030, και βεβαίως και τη διαχείριση του γνωστού βραχαίως πολιτικού χρόνου, που κυρίως, όπως ξέρουμε, υπακούει στους εθνικούς εκλογικούς κύκλους και βεβαίως υφίσταται και τις αντίστοιχες, αν θέλετε, δημοκρατικές δεσμεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που ήθελα να θέσω, γιατί δεν θα πω φυσικά τη σκέψη μου γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα ίσως συζήτησης. Καθιστά την πολυπλοκότητα της λήψης απόφασης από ένα δημοκρατικό ανοιχτό σύστημα όπως είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα μεγαλύτερη σε καιρούς δύσκολους, πολύ προκλητικούς. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω έχει να κάνει με την σχέση, τη σύνδεση μεταξύ διαδικασιών και αξιών. Δηλαδή, το ζήτημα θα ήθελα να το εξειδικεύσω περισσότερο ως το ζήτημα της διαδικαστικής νομιμοποίησης, της εμβάθυνσης, περαιτέρω μάλλον εμβάθυνσης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της σύνδεσης ή της συνάφησης που αυτή μπορεί να έχει με τον περίφημο πυρήνα κοινών αξιών, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές σπουδές, ιδίως των τελευταίων ετών, ότι το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελείψη ενός επαρκούς, αν θέλετε, κλασικού επίπεδου, ας πούμε, πολιτικής νομιμοποίησης διά των εκλογών, δηλαδή μια πολιτική νομιμοποίηση ροής, ας πούμε, όπως λέγεται, input legitimacy. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, κυβέρνηση που να εκλέγεται απευθείας, ας πούμε, όπως εκλέγεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ κτλ. Προσπαθεί να ανακτήσει κάποιο είδους πολιτική νομιμοποίηση τρόπον την άκρη των υστέρων για να καλύψει μέρος αυτού του παλαιόθεμα λεγόμενου περίφημου δημοκρατικού ελλείμματος, οργανώνοντας διαδικασίες, δηλαδή ορθολογικές, διαφανείς, ανοιχτές, συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που να δίνουν έμπρακτα δυνατότητα στους stakeholders, στους διακυβευματούχους, να συμμετέχουν, να ασκούν επιρροή, να μιλάνε, να διαβουλεύονται και να ασκούν επιρροή στις μελλοντικές ρυθμίσεις κατά το προνομοθετικό στάδιο, πριν δηλαδή την παρουσίαση νομοθετικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, το πούμε έτσι, νομιμοποίηση της διαδικασίας, όμως θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματική στη σύλληψή της, όχι η ίδια καθ' αυτή, όσο στις συνθήκες, μάλλον στις συνοδευτικές, ας το πούμε έτσι, συνθήκες που της ελείπουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αρκεί να είναι μια τεχνοκρατική προσπάθεια που να εμπλέκει καλά σχεδιασμένες διαδικασίες τύπου παραγωγής πολιτικών, δηλαδή, ας πούμε, πρωτόκολλα δράσης, διαρθρωμένες εταιρικές σχέσεις, συμπράξεις μεταξύ ενωσιακών θεσμών και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν νομίζω είναι αρκετά. Πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν, θεωρώ, και το δημοκρατικό στοιχείο και το στοιχείο πρωτίστως του κράτους δικαίου, το οποίο θέλω να λίγο παραπάνω έτσι να επιμείνω σε ένα ή δύο λεπτά, προκειμένου να μπορέσουν αυτές οι δύο έννοιες, δηλαδή η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, με έμφαση στην τελευταία, να δώσουν μια δεξαμενή, πώς μπορούν να παρέχουν μια δεξαμενή, μεταφορικά το λέω, ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης που φέρουν στον πυρήνα τους, αυτές οι αξίες δηλαδή, που αναφέρονται στο άρθρο 2. Δηλαδή, το αξιακό υπόβαθρο αυτό της Ένωσης, του κράτους δικαίου κυρίως, μπορεί να έχει και μια λειτουργική διάσταση και πρέπει νομίζω να έχει μια λειτουργική διάσταση ως έμπρακτη, όπως θα λέγαμε, νομική δέσμευση της δράσης τόσο της ίδιας Ένωσης όσο και των κρατών μελών της. Ένα είδος αξιακού υπόβαθρου που μπορεί να λειτουργήσει ως πλέγμα ομογενοποίησης επιμέρους αρχών, κανονιστικών αρχών, αν θέλετε, επιμέρους συνταγματικών, ξέρω εγώ, εθνικών παραδόσεων, που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπαμε, την πολιτική και ηθική νομιμοποίηση και που σταδιακά να διαμορφώσει και μια κοινή πολιτική ταυτότητα στους Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς να μπαίνουμε σε χωράφια πολιτισμικού, ενιαίας πολιτισμικής, τέλος πάντων, ταυτότητας, δεν χρειάζεται. Και ειδικότερα για το κράτος δικαίου, στο οποίο ήθελα λίγο να επιμείνω στο τελευταίο μου λεπτό. Το κράτος δικαίου είναι μια πάρα πολύ πλούσια τέτοια αξία. Είναι ένας θησαυρός, είναι ένα ορυχείο, και το οποίο μπορεί, θεωρώ, να συνδεθεί με τη λειτουργική, αυτή, το λειτουργικό χαρακτήρα, δηλαδή τις διαδικασίες που σχεδιάζονται για την παραγωγή πολιτικών, δηλαδή όρος λειτουργικής διευκόλυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αν είναι ένα πράγμα που περιέχει στο πυρήνα του το κράτος δικαίου, είναι βεβαίως η απέτηση περί προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Των δικαστών πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα σε δημόσια δίκη και όλα αυτά.
Σε αυτό το σημείο, αυτή η θεμελιώδης αξία του κράτους δικαίου, δεν θα την αναλύσω, δεν υπάρχει χρόνος βεβαίως, με την ειδικότερη αυτή μορφή της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, πρέπει οπωσδήποτε νομίζω να συνδεθεί στο μυαλό μας ως μια μορφή διασφάλισης της αρχής της λειτουργικότητας. Δηλαδή, είναι μια παρέχει χέγγια λειτουργικότητας. Ας πούμε, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για Πολωνία και Ουγγαρία εδώ πέρα, και είναι προφανές, δεν είναι νοητό, νομίζω, η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους όπως είναι η Πολωνία ή η Ουγγαρία σήμερα ή άλλου, είτε να ελέγχει απευθείας τους διορισμούς και τις καριέρες δικαστών, είτε να διατηρεί μοχλούς αθέμητης επιρροής επί αυτών, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ανώτατα πειθαρχικά συμβούλια που διορίζονται απευθείας από την κυβέρνηση, από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από μια απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και που ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία, δηλαδή ουσιαστικά ασκούν δύναμη αποτροπής στην ανεξαρτησία του πνεύματος των δικαστών. Αν δεν υπάρχει όμως έμπρακτα κράτος δικαίου με αυτήν την έννοια που είπαμε μόλις τώρα, σε ένα κράτος μέλος όπως είναι η Ουγγαρία, Πολωνία ή άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Και όλοι μας, ως συλλογικά, ως Ευρωπαίοι πολίτες, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό το κράτος μέλος στη διαχείριση, για παράδειγμα, κονδυλίων. Δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε στην διασφάλιση της ευρωπαϊκής νομιμότητας, της ένωμης τάξης, δηλαδή. Και ευρύτερα, δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε στη διασφάλιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου εκ μέρους τουλάχιστον των κρατικών θεσμών του. Συνεπώς, απλώς να σκεφτούμε λίγο εδώ το κράτος δικαίου ως όρο λειτουργικότητας των ενωσιακών και εθνικών διαδικασιών λήψης απόφασης. Αυτά τα δύο σημεία ήθελα έψιλος ως έναυσμα για συζήτηση ή δυνατόν από τους εκλεκτούς ομιλητές και βεβαίως και από το κοινό που είτε είναι εδώ είτε μας παρακολουθεί εξ αποστάσεως από live streaming, να είναι δυνατόν να συνεισφέρει τέλος πάντων στη συζήτηση. Τώρα, όσο για να φορά το χρόνο. Θα ζητήσω, επειδή είμαστε σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, τουλάχιστον να μου δώσετε το ακαδημαϊκό τέταρτο, κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε, από μένα μπορείτε να πάρετε και παραπάνω. Και τον, να σας πω κάτι. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Είμαστε δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα. Εδώ είναι το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Αν πολλαπλασιάσουμε λοιπόν επί δύο το ακαδημαϊκό τέταρτο, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και μισή ώρα. Απότατο όριο. Οπότε νομίζω ότι. Ωραία. Τότε ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, επειδή έκοψα τον κύριο Βενιζέλο στο καλύτερο σημείο, κύριε Βενιζέλο, εκεί που μιλήσατε για τη θεσμική ψευδαίσθηση που δημιουργεί διάσκεψη της Ευρώπης, αν μπορούσατε λίγο να μας το αναλύσετε. Και η δική μου απορία είναι, τελικά αυτή η διάσκεψη της Ευρώπης ήταν ένα εργαλείο χρήσιμο ή είναι ένα εργαλείο που τελικά δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα? Γιατί διαπίστωσα στις τοποθετήσεις όλων σας έναν κάποιον σκεπτικισμό. Κοιτάξτε, τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Παδημούλη και από την κυρία Γιαννάκου και από τον κύριο Παγουλάτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση της πανδημίας και ιδίως την οικονομική της όψη με πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν αδιανόητες πριν από κάποιο καιρό και τις οποίες δεν επέδειξε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν καταλόγιζε σε κράτη ηθική ευθύνη για τα παραπτώματά του στα δημοσιονομικά. Άρα, για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, είχαμε εφαρμογή της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής από το Σύμφωνο Σταθερότητας, είχαμε στην πραγματικότητα απελευθέρωση των κρατικών ενισχύσεων και ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο στην πραγματικότητα λύγει τώρα μετά τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ακρίβεια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Παράλληλα, γίνανε κινήσεις οι οποίες υποκαθιστούν την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινήσει μια διαδικασία αναθεώρησης των συνθηκών. Γιατί ξέρει ότι αυτό θα ήταν άκρως επικίνδυνο. Ξέρει ότι θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, σε εντάσεις, σε οπισθοχώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα από τις αντιδράσεις είτε των εθνικών κοινοβουλίων είτε των εθνικών εκλογικών σωμάτων. Άρα κατασκευάστηκε αυτή η μέθοδος της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, που χωρίς νομική βάση, όπως είπαμε, με πρωτοβουλία των τριών οργάνων, της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συγκροτείται ως ένα φόρουμ επαφής μεταξύ των οργάνων και των πολιτών. Όπως είπε και η κυρία Λίνα Παδοπούλου, μπορεί να διπλασιάζεται η υπόσταση του πολίτη στην Ευρώπη, να μετέχει αφενός μεν στον λαό κάθε κράτους μέλους, να μετέχει και σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, και το άθροισμα αυτών των δύο οντοτήτων
να υποκαθιστά τον Ευρωπαϊκό Δήμο που δεν υπάρχει. Αλλά όταν δεν έχεις νομική βάση, δεν έχεις αρμοδιότητες, δεν μπορείς να παρέμβεις στη λήψη των αποφάσεων, επεξεργάζεσαι κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις, κάποια κείμενα και τα θέτεις υπόψη των τριών οργάνων τα οποία αποφασίζουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κατατοδοκούν, εντάξει, δεν είσαι ένα φόρουμ το οποίο θα αλλάξει το μέλλον της Ευρώπης, θα συζητά. Και μπορεί να νομίσουμε ότι συζητώντας θα λύσουμε τα προβλήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ, τον Ευρωπαϊκό Στρατό, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της Κίνας, της Ρωσίας, το τι θα γίνει με την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση. Ούτε καν δηλαδή ζητήματα πυρηνικής ενέργειας στα οποία διχάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να συζητηθούν με την θεσμική βαρύτητα που απαιτείται στην προκειμένη περίπτωση. Άρα δεν πρέπει να πέσουμε θύματα αυτής της ψευδαίσθησης, όπως είπα. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα της δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο, σε κάθε κράτος, θα μας απασχολούν συνεχώς, γιατί τίποτα κεκτημένο δεν υπάρχει. Όλα δοκιμάζονται, αμφισβητούνται και πρέπει να επιβεβαιώνονται διαρκώς. Κάμπτονται και τα δικά μας ανακλαστικά. Η Κίνα είναι μια χώρα που σε αντίθεση με την Ρωσία δεν επικαλείται τον δημοκρατικό της χαρακτήρα, δεν λέει ότι είναι δημοκρατική, λέει ότι είναι αξιοκρατική, είναι η μεριτόκραση ως μια νέα ιδεολογία νομιμοποίησης μιας πανίσχυρης εξουσίας, ένα άθροισμα μαρξισμού και κουνφουκιανισμού υπό το δόγμα του Προέδρου Σι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι αξίες μας χάνουν την οικουμενικότητά τους και πρέπει να δούμε εάν τις θέλουμε οικουμενικές ή τις θέλουμε δυτικές σε μια δύση φρούριο, η οποία προσπαθεί να περιχαρακωθεί. Αυτά ως μια πρώτη απάντηση για να μην φάω περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους υπόλοιπους θα θέλει να απαντήσει το ίδιο θέμα ή να περάσω σε ερωτήσεις από το κοινό. Βλέπω τον κύριο Παπαδημούλη ότι κουνούσε το κεφάλι του καθ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης του κυρίου Βενιζέλου. Ναι. Και μετά ο κύριος Παγουλάτος. Κοιτάξτε, είπα και πρωτήτερα και το σημείωσε τώρα ο κύριος Βενιζέλος ότι υπό την πίεση της κρίσης κινείται συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκάζεται να κάνει βήματα που εθεωρούν το αδιανόητα και επειδή δεν έχει φτιάξει θεσμούς πολιτικής ευάθυνσης, προσπαθεί να βρει τρόπους να κάνει τα βήματα που η πραγματικότητα την πιέζει να κάνει, όπως έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα, επειδή έχουμε μία σοβαρή αμφισβήτηση και υποχώρηση και καταράκωση του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, αλλά γενικότερα υπάρχει μία τάση υποχώρηση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτών των δύο κρατών, γίνονται και άλλα βήματα τα οποία δεν είναι και ευρέως γνωστά και δεν τα έχουμε συζητήσει πολύ. Υπό την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε ένας κανονισμός που συνδέει την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και την εκταμείευση κοινοτικών πόρων με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Και επειδή αυτός ο κανονισμός θεσπίστηκε, αυτή τη στιγμή δεν έχουν εγκριθεί τα εθνικά σχέδια της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Αλλά ο ίδιος ο κανονισμός που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίεσε για να υπάρξει έχει επανερμηνευθεί από το Συμβούλιο προκειμένου να υπάρξει μια ομοφωνία στην έγκρισή του. Το λέω διότι εάν δεν μετακινηθούμε από την άποψη ότι η ομοφωνία είναι καλό πράγμα για όλα στο Συμβούλιο και συμφέρει και την Ελλάδα, θα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος επιζημία και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της Ελλάδας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει σε αυτά τα θέματα να πάψει να κάνει παρέα με τον Όρμπαν και τον Κατσίνσκι και τον Μοραβιέτσκι και να υιοθετήσει μια προσέγγιση με προσοχή
που να διευρύνει τη λίστα των θεμάτων που αποφασίζεται με διευρυμένη πλειοψηφία. Αλλιώς η Ευρώπη ως ένα project ενοποίησης θα παραλύσει, θα καταρρεύσει και δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Και σωστά σημείωσε ο κύριος Βενιζέλος ότι όταν έχεις αυταρχικά συστήματα όπως της Κίνας που δείχνουν αποτελεσματικότητα, εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, τεχνολογίας της άκουσης του ΑΕΠ, πρέπει η ευρωπαϊκή δημοκρατία να αποδεικνύει στην πράξη όχι μόνο ότι λειτουργεί καλά σε ό,τι αφορά τους θεσμούς και το σεβασμό του κράτους δικαίου, αλλά ότι εξασφαλίζει καλύτερο βιωτικό επίπεδο, μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους που τίθενται, γιατί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται μία λαϊκίστικη, αντιευρωπαϊκή άκρα δεξιά, η οποία πατάει πάνω σε έναν αποτελεσματικότητα της Ένωσης και στην αύξηση των ανισοτήτων. Και δύο παρατηρήσεις ακόμη, επειδή ρωτήθηκε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι ένας από τους φανατικούς υποστηρικτές του Spitzenkandidaten, το να ψηφίζει ο πολίτης για τον πρόεδρο της Κομισιόν, μέσα από τις πολιτικές ομάδες που αντιπαρατίθενται. Το 2014 αυτή η ιστορία πέτυχε, γιατί το Γιούνκερ τον επέβαλαν οι ανθυποψήφοι του. Αν το θέμα αφινόταν στο Συμβούλιο, θα βγάζαν πάλι από το καπέλο με τη μέθοδο του ελάχιστου κοινού παρανομαστή κάποιον τύπου Μπαρόζο ή τύπου Φόντερ Λάιεν. Αλλά τότε οι αντίπαλοι του Γιούνκερ, ο Σούλτς από τους Σοσιαλιστές, ο Φερχόφστατ από τους Φιλελεύθερους, η Σκά Κέλλερ από τους Πράσινους και ο Τσίπρας από την αριστερά, είπαν περισσότερες ψήφους πήρε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι ο Γιούνκερ. Και έτσι υπήρξε ο Γιούνκερ. Αυτή τη φορά ο Βέμπερ δεν ήταν η κατάλληλη υποψηφιότητα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει αυτές τις συνενέσεις. Και έτσι διευκολύνθηκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μετά από μια ταλάντευση προς τον Τίμερμανς να καταλήξει στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γιατί αυτός ο θεσμός δεν έχει δεσμευτικότητα. Αυτά επί του παρόντος για να μας μείνει χρόνος και για άλλα. Ευχαριστώ κύριε Παδημούλη. Κύριε Παγουλάτο, θα δώσω τον λόγο στην κυρία Γιαννάκου, που δεν την είδα λόγω της οθόνης, έτσι όπως κάθομαι, που ζήτησε τον λόγο, και στη συνέχεια θα έρθω σε εσάς. Κυρία Γιαννάκου, έχετε τον λόγο. Κυρία Παπαδοπούλου, στη διαδικασία του ανοιχτού διαλόγου υπάρχουν 4 παραδοχές, πολύ συγκεκριμένες. Ότι πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη έναν πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό πρέπει να είναι η Ευρώπη συνολικά. Να είναι φάρος δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Να είναι ασπίδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Να είναι στρατηγικός παίκτης για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων ζητημάτων ασφάλειας. Οι πολίτες, λοιπόν, καλούνται σήμερα να οραματιστούν τη θέση της Ευρώπης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τη σχέση της δηλαδή με τις οικονομικές υπερδυνάμεις, την ενεργειακή ασφάλειά της, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, τις συνθήκες απασχόλησης, τις τάσεις στην αγορά εργασίας, αλλά και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων, την αυτάρκεια των αγαθών και την πρόληψη κινδύνων από την προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, την περαιτέρω εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενσωμάτωση νέων ετοιμάτων για την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και την αναγνώριση της διαφορετικότητας. Όλα αυτά μαζί μπορούν και πρέπει να σταθούν ικανά να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να προβούμε σε ορισμένες κινήσεις. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Παδημούλη ότι πρέπει να βρούμε σε ποια θέματα μπορούμε να λειτουργήσουμε με τον κανόνα της πλειοψηφίας. Να προσθέσουμε δηλαδή θέματα που θα λειτουργήσουν με τον κανόνα της πλειοψηφίας σε σχέση με αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Το δεύτερο ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Είναι
να πιέσουμε προς την κατεύθυνση του να αντιληφθεί η Ευρώπη ότι κάθε πολιτική της δεν είναι αυτόνομη. Δηλαδή, αν το Eurogroup αποφασίζει για ένα θέμα, δεν σημαίνει ότι έχει λύσει και τη σωρία όλων των άλλων προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στο σύνολο των χωρών. Πρέπει οι πολιτικές αυτές ανάλογα να λειτουργούν και να κινούνται προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε. Χωρίς να είμαστε Κίνα υπό την αυταρχική διοίκηση, η οποία επιδιώκει επίσης την οικονομική αποτελεσματικότητα και επιδιώκει επίσης τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό. Όπως μου είπαν το 2007 όταν είχα επισκεφθεί την Κίνα οι υψηλά ιστάμενοι αρμόδιοι, ότι δεν πρέπει να διαμαρτύρεστε εσείς οι Ευρωπαίοι, γιατί και εμείς τι έχουμε, σοσιαλιστικό καπιταλισμό. Τώρα, οι θαυμαστές των διαφόρων μέσω των δικτύων, των social media, θαυμαστές των ανατρεπτικών απόψεων κτλ., εγώ δεν πιστεύω ότι θα καταφέρουν να περάσουν στην Ευρώπη. Ούτε θα ξαναδούμε τις μαύρες μέρες της παλαιάς ιστορίας της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αν σταθούμε εμείς σταθεροί, σοβαρή και λειτουργήσουμε ενωτικά, τα πράγματα θα πάνε καλά, έστω και αν δεν μπορούμε να έχουμε αύριο το πρωί την Ευρώπη που ονειρευόμαστε πρόσωπα όπως εμείς που είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου και μακάρι όντως να μην δούμε μαύρες μέρες στην Ευρώπη. Κυρία Παγουλάτο, ευχαριστώ για την υπομονή σας και ο λόγος εσάς. Δύο σημεία. Το ένα αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία έχω την τιμή να μετέχω. Πράγματι, είναι μια διαδικασία η οποία εμφανίστηκε με πολύ ψηλά τον πύχη της φιλοδοξίας. Είναι κάτι το οποίο λειτουργήσε στη Γαλλία και γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν επιχείρησε να το εισαγάγει στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Ο βαθμός δυσκολίας για να λειτουργήσει στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερος. Πράγματι, υπάρχει αυτή η εξαιρετικά ασθενής νομική βάση, θεσμική βάση, την οποία επισήμανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και πράγματι υπάρχει και το μεγάλο πολιτικό ρίσκο της απογοήτευσης όταν η στόχη, ο πύχης της φιλοδοξίας έχει τεθεί τόσο ψηλά και τα αποτελέσματα που αναμένονται και λόγω του βέτο που θα ασκήσει και συμφωνώ με την εκτίμηση του κ. Παπαδημούλη το Συμβούλιο σε οποιαδήποτε ανύψωση της φιλοδοξίας τα αποτελέσματα θα απογοητεύσουν κατά πάσα πιθανότητα. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Όμως η Ευρώπη πράγματι χρειάζεται την ενίσχυση της διαβουλευτικής λειτουργίας και της συμμετοχής και παρουσίας των πολιτών. Όχι βέβαια για να υποκαταστήσει τη λειτουργία των αντιπροσωπευτικών θεσμών, κάθε άλλο, αλλά για να τους συμπληρώσει και να τους ενισχύσει. Οι δημοκρατίες, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, πεθαίνουν στην αδιαφορία των πολιτών και στην αντιπολιτική στάση των πολιτών. Και οι δημοκρατίες θέλουν χρόνο, παίρνουν πολλά απογεύματα, όπως τα έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Και υπ' αυτή την έννοια είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να μάθουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όχι ίσως με τον τρόπο που κάπως άτσαλα επιχείρησε να το κάνει αυτή η διαδικασία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά με κάποιο τρόπο στο μέλλον η διαβουλευτική διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί. Το δεύτερο σημείο, αν μου επιτρέπετε, θέλω να αρπαχτώ από δύο πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις του κ. Παπαδόπουλου, γιατί μίλησε για το μακρό ιστορικό χρόνο και μίλησε και για το φιλελεύθερο κράτος δικαίου ως όρο λειτουργικότητας. Θα έλεγα ότι η συλλογική μας γνώση, ο συλλογικός μας ορίζοντας, προσδιορίζεται από τις κομβικές ιστορικές εμπειρίες των μεγάλων ολοκληρωτισμών του ναζισμού και του σταλινισμού. Αυτό είναι εκείνο που έδωσε
την ηθική ηγεμονία και την πολιτική ηγεμονία εν τέλει στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό και μια αταλάντευτη ηγετική θέση των ΗΠΑ επικεφαλής του στρατόπεδου των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το πεδίο και δεν μιλάω μόνο για την εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών μετά τον Τραμπ, αλλά μιλάω και για το γεγονός της γενεαλογικής αντικατάστασης, για να βάλω μέσα τη διάσταση του χρόνου που πολύ εύστοχα έφερε στη συζήτηση ο κ. Παπαδόπουλος, αντλώντας από τα γραπτά του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είμαστε στην εποχή όπου αυτές οι μνήμες του ολοκληρωτισμού έχουν ατονίσει. Η συλλογική βιωμένη εμπειρία της απανθρωπίας του αυταρχισμού και του ολοκληρωτισμού είναι πολύ λιγότερο ζωντανή. Αυτά τα χρόνια απέρχονται από τη ζωή οι τελευταίοι επιζώντες πολεμιστές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και οι τελευταίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος και μπαίνουμε σιγά σιγά γλυκά αλλά πάρα πολύ επικίνδυνα σε μια περίοδο όπου anything goes, όπου είναι μια άποψη η φιλελεύθερη δημοκρατία και είναι και μια άλλη άποψη το σύστημα εκείνο στο οποίο όλη αυτή η οικοσκευή της δημοκρατίας μας, ο φιλελεύθερος συνταγματισμός, τα checks and balances και όλα αυτά, πιθανό να μην έχουν καμία σημασία και όχι μόνο να μην έχουν σημασία, αλλά να είναι και εξαιρετικά προβληματικά, διότι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Θυμάμαι κάποιες μελέτες του Pew Research και άλλες δημοσκοπήσεις διεθνώς, που έδειχναν πόσο ελκυστικό είναι το μοντέλο της ισχυρής ηγεσίας. Τι θέλετε, λέει, από τις δημοκρατίες σας, από τη χώρα σας, από την ηγεσία σας. Θέλουμε strong leaders. Αυτό το μοντέλο του strong leader, με τα χαρακτηριστικά και το ύφος αυτό που περιέγραψε, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Και η φιλελεύθερη δημοκρατία, οι δημοκρατίες μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χτίστηκαν πάνω στην τεράστια αξία του κεκτημένου της ελευθερίας, οι τέσσερις ελευθερίες, λέμε, και όλα αυτά. Ξεχάσαν όμως την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για προστασία, για ασφάλεια και θα έλεγα, φοβάμαι, και για παραμυθία. Και η απάντηση που προσφέρει η φιλελεύθερη δημοκρατία σε αυτή την ανάγκη είναι μια απάντηση γνωσιακής ανασφάλειας. Θυμίζω ότι το μότο του διαφωτισμού κατά Καντ, στην περίφημη επιστολή του τις μέρες της Γαλλικής Επανάστασης, όταν του ζητήθηκε να προσδιορίσει, να ορίσει το διαφωτισμό, σαπέρε άουντε, είναι η τόλμη του να γνωρίζεις. Το να γνωρίζεις χρειάζεται θάρρος. Και πολλές φορές το θάρρος αυτό που απαιτεί η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν απαντά στην ανάγκη των ανθρώπων για περισσότερες βεβαιότητες, για περισσότερη ασφάλεια και για περισσότερη ψυχολογική παραμυθία. Άρα η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο προστατευτική, πρέπει να πείσει περισσότερο τους πολίτες, όχι μόνο για την νομιμοποίησή της, όχι μόνο για την ιστορική κληρονομιά που κουβαλάει, αλλά και για την αποτελεσματικότητά της. Ευχαριστώ, κύριε Παγουλάτο. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε υπέρ της συνέχισης της συζήτησης με κάποιον τρόπο. Το έθεσε και πολύ ωραία και η κυρία Παπαδοπούλου, λέγοντας ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση με κλασικά εργαλεία. Κυρία Παπαδοπούλου, μήπως θα θέλατε να συνεχίσετε να πιάσετε το νήμα? Εντάξει, το ψηφιακό κοινό έχουμε ένα θεματάκι. Δεν έχουμε το ψηφιακό, οπότε θα δώσουμε την... Υπάρχει κάποια ερώτηση? Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Σπύρος Βλαβούκος, αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής του προγράμματος Αριάν Κοντέλη στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα ωραία πράγματα τα οποία ακούστηκαν. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να διαφωνήσει κανείς με τις θέσεις που είχατε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Και φοβάμαι ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα της συζήτησής μας. Ότι πρόκειται για ένα ακροατήριο που λίγο πολύ βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος. Και άρα εδώ το ζητούμενο είναι πώς φεύγουμε από αυτό το comfort zone που έχουμε και πώς αυτά τα μηνύματα περνάνε σε μια ευρύτερη κοινωνία η οποία πιθανώς να μην γνωρίζει καν τι είναι η συζήτηση, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Έχοντας συμμετάσχει σε πάνω από 6 citizens panels που οργανώσαμε ακριβώς στο πλαίσιο της διάσκεψης, αυτό το οποίο έχω εγώ κερδίζω από αυτές τις συναντήσεις είναι ακριβώς η διάθεση του κοινού να συμμετέχει. Και εδώ πέρα λοιπόν, ενώ είναι ανησυχητικά όντως και πολύ χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής του ελληνικού κοινού,
Εδώ νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να προβληματιστούμε. Πρέπει να προβληματιστούμε και εμείς ως ακαδημαϊκοί, αλλά και οι policy makers και οι πολιτικοί οι οποίοι συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και έτσι έρχομαι στη σειρά των ερωτήσεων σε κάθε έναν συμμετέχοντα ξεχωριστά. Κύριε Παπαδημούλη, σε εσάς πρώτα απ' όλα, το θέμα της υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της διάσκεψης, είπατε ότι τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν φαίνεται να είναι τόσο θετικά διακείμενα. Αυτό υπονοεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εξ αρχής πολύ πιο θετικό. Το πιστεύω, το γνωρίζω αυτό. Όμως, όταν έρχεται η ώρα της υποστήριξης των δράσεων αυτών των πολιτών, πού βρίσκεται ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία? Κυρία Γιαννάκου, το αντίστοιχο ερώτημα σε εσάς, κυρίως λόγω της ιδιότητάς σας και ως βουλευτής, δεδομένου ότι και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει και αντίστοιχη επιτροπή και επομένως δραστηριοποιείται και έχει ένα ρόλο και οφείλει να έχει ένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Εθνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με τη συμμετοχή στη διάσκεψη? Κύριε Παγουλάτε, επειδή έχετε, αναφερθήκατε κι εσείς και στη συμμετοχή σας στη διάσκεψη, θα μας πείτε δύο πράγματα για την ποιότητα των συναντήσεων των Ευρωπαίων πολιτών, αυτών που έχουν εκλεγεί, που έχουν επιλεγεί καλύτερα να συμμετέχουν, όχι έχουν εκλεγεί, έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν. Και τέλος, κύριε Βενιζέλα, επειδή αναφερθήκατε ακριβώς στην αξία της συμμετοχής και μόνο σε αυτή, να μην πετάξουμε και το μωρό μαζί με τα απόνερα. Ναι, προφανώς υπάρχουν όλα αυτά τα θεσμικά ζητήματα, αλλά και το να συζητάμε ορισμένες φορές, οι πολίτες νομίζω ότι το έχουν ανάγκη να συζητάμε για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική εικόνα, έστω και για αυτό το άτολμο εγχείρημα, όπως πολύ σωστά περιγράψατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για τις 4 ερωτήσεις. Προτού προχωρήσουμε, θα δώσω όμως λίγο το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Στάγκο, που το ζήτησε. Μήπως έχουμε ένα μικρόφωνο για τον καθηγητή? Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, καλωσορίζω και εγώ τους 4 εξ αποστάσεως συμμετέχοντες και η ερώτησή μου πολύ σύντομη στον κύριο Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, είπατε ότι το Συμβούλιο επανερμήνευσε τον κανονισμό της αιρεσιμότητας, έτσι δεν είναι? Αναφέρεστε στην ιστορία με τις οδηγίες της Επιτροπής και το πώς τις χειρίστηκε το Συμβούλιο ή σε κάτι άλλο? Ποια μορφή δηλαδή πήρε αυτή η επανερμηνεία του κανονισμού από το Συμβούλιο? Μήπως θα μπορούσατε να το εξηγήσετε? Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαδημούλη και ας ξεκινήσουμε έτσι να απαντάμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ. Ξεκινάω με την ερώτηση του κυρίου Στάγκου. Ο κανονισμός αυτός είχε προκύψει ως ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο με τη μεσολάβηση της Κομισιόν, και είχε έναρξη εφαρμογής την αρχή του 2021. Στη σύνοδο κορυφής, όπου έπρεπε να εγκριθεί το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης, το οποίο είχαν συνομολογήσει και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, δηλαδή η τότε Προεδρία, υπό την πίεση και τον εκβιασμό του βέτο του Όρμπαν και της πολωνικής κυβέρνησης, επανερμηνεύτηκε ο κανονισμός ότι δεν θα προχωρήσει η εφαρμογή του μέχρι ότου βγει απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην προσφυγή που ανακοίνωσαν θα κάνουν αντίον αυτού του κανονισμού η πολωνική και η ουγγρική κυβέρνηση. Και εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται. Η Κομισιόν δεν ενεργοποιεί τις κυρώσεις που προβλέπει αυτός ο κανονισμός, που συνδέει με την αιρεσιμότητα στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Στάγκος, τον σεβασμό του κράτους δικαίου με την εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων. Στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, για να λέμε και καμιά καλή κουβέντα παρά το ότι όλοι είμαστε απεσιόδοξοι για το τι θα βγει, από τα πάνελ των πολιτών κατατίθενται ιδέες στον αντίποδα αυτής της καθυστέρησης και της επανερμηνείας του τύπου, τέτοιου είδους αιρεσιμότητες σαν και αυτή που συστάθηκε με τον κανονισμό ανάμεσα, που συνδέουν
την εκταμείευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το σεβασμό του κράτους δικαίου να διευρυνθούν και να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει και να επιβάλλει και κυρώσεις ευρύτερα όταν έχουμε παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Και για την ερώτηση του κ. Μπλαβούκου, για να είμαι σύντομος, να πω παράδειγμα για το πώς το Κοινοβούλιο είναι πιο φιλόδοξο και πιο υποστηρικτικό στο να έχει μια ουσία και κάποιο αποτέλεσμα αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς, μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών, θέλουμε οι περίφημες ομάδες εργασίας να καταλήξουν σε γραπτές προτάσεις. Και ζητάμε η Κομισιόν και το Συμβούλιο να απαντήσουν σε αυτές τις προτάσεις. Να μην μπουν απλώς τις πήραμε υπόψη μας, τις ακούσαμε, να μην βάλουν ένα τικ δίπλα στην πρόταση που θα υποβληθεί. Από την πλευρά του Συμβουλίου ξεκίνησαν με το ότι μην συζητάτε ενδεχόμενο αλλαγών συνθήκων, δεν χρειάζονται γραπτές προτάσεις, δεν θα σας πούμε τι γνώμη έχουμε για αυτές τις προτάσεις, απλώς θα τις ακούσουμε και πολύ σας είναι. Νομίζω ότι με ένα παράδειγμα έδωσα τη διαφορά της στάσης του Συμβουλίου που είναι αρνητική με τη στάση του Κοινοβουλίου που στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι πολύ θετική. Η Κομισιόν ως συνήθως το παίζει έντιμος διαμεσολαβητής, αυτό που τους αρέσει να αυτοσυστήνονται ως honest broker, αλλά στα κρίσιμα θέματα συντάσσεται με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδημούλη. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Γιαννάκου για να απαντήσει στην ερώτηση που έχει τεθεί. Αυτό που έχει τεράστια σημασία στην Εθνική Βουλή είναι η έννοια της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και της συμμετοχής του λαού. Δηλαδή, στην πρώτη διάσκεψη που εκπροσωπούσα εγώ και ο κύριος Αυγερινός την Εθνική Βουλή, ουδής, θα σας πω την αλήθεια, είχε πολύ ενδιαφερθεί. Εμείς αναλάβαμε όλο το βάρος και παίξαμε και σημαντικό ρόλο μέσα στη διάσκεψη. Τώρα, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το θέμα αυτό. Έχει ήδη κάνει μία συνάντηση για την μετανάστευση και τα θέματα των προσφύγων και των μεταναστών. Και τώρα έπεται μία διάσκεψη για το digital transformation, όπου έχω εγώ την ευθύνη για το θέμα αυτό. Ενδιαφέρεται δηλαδή για όλους τους τομείς οι οποίοι θα έρθουν, έχουν έρθει στο προσκήνιο και καλούν τους λαούς να συμμετάσχουν και να μπουν μέσα στις πλατφόρμες και στα πάνελ πολιτών. Μπορεί λοιπόν να μην είχε μεγάλη συμμετοχή η Ελλάδα στα πάνελ πολιτών, αλλά η Βουλή ενδιαφέρεται αρκετά αυτή τη φορά. Και έχει συνεχή επικοινωνία με τις γραμματείες, με τα συστήματα που βρίσκονται στην Ευρώπη, συνεχή και καθημερινή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαννάκου, αν ολοκληρώσατε. Ναι, βεβαίως. Κύριε Βενιζέλο. Κοιτάξτε, απαντώ στον κύριο Μπλαβούκο. Ιστορικά, το ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το ζήτημα του μέλλοντος της Ευρώπης, της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις, κρίνεται στο εσωτερικό των κρατών μελών της. Κρίνεται στο επίπεδο των πολιτικών συσχετισμών που διαμορφώνονται σε κάθε κράτος μέλος, γιατί η κρίσιμη συντακτικού χαρακτήρα διαπραγμάτευση είναι διακυβερνητική. Δεν υποτιμώ καθόλου το ρόλο του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της συνελεύσης των πολιτών, την διαβούλευση, όμως όλα αυτά κάποια στιγμή φτάνουν στην στενή πύλη. Δεν υπάρχει βασιλική οδός για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Εκεί πρέπει να δούμε τα θέματα τα οποία εκκρεμούν, έτσι. Τι θα γίνει με το σύμφωνο σταθερότητας, όχι με την νομική του αναδιατύπωση, αλλά με την πρακτική εφαρμογή και ερμηνεία του. Τι θα γίνει με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή πώς τοποθετείται μέσα στην οντότητα που λέγεται Δύση και πώς υπό το πρίσμα αυτό θα αντιμετωπίσει τις σχέσεις με την Κίνα και τη Ρωσία. Την ενεργειακή πρόκληση, τον πυρηνικό διχασμό και φυσικά θέματα όπως η συσχέτιση του Ταμείου Ανάκαμψης και της διάθεσης γενικά των ενωσιακών πόρων με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, δηλαδή με αξιακού χαρακτήρα κριτήρια τα οποία κάμπτονται μόλις υπάρχουν κριτήρια διεθνοπολιτικά. Δηλαδή μόλις ο Λουκασέγκο οργανώνει έναν υβριδικό πόλεμο στα σύνορα με την Πολωνία, αμέσως αναγκάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο δεκτική απέναντι στην Πολωνία, να κατεβάσει τους τόνους σε σχέση με το κράτος δικαίου, διότι συγκρούνται και άλλου τύπου σκοπιμότητες και προτεραιότητες και ούτω καθεξής. Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με το νέο διχασμό Ανατολή-Δύση, που υποκαθιστά την παλιά διαίρεση Βορράς-Νότος. Και βεβαίως βλέπουμε ότι το πρόβλημα του κράτους δικαίου και του μέλλοντος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνδέεται με χώρες εκτός ευρωζώνης. Δεν θα λύσει η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης τις αμηχανίες της διεύρυνσης, τα προβλήματα των πολλαπλών ταχυτήτων. Αυτά, αν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εκεί που διαμορφώνονται οι συσχετισμοί. Από εκεί και πέρα, διαδικασίες πίεσης, διαδικασίες δηλαδή οι οποίες λειτουργούν επικουρικά και διαμορφώνουν ένα κλίμα, βεβαίως και έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η φύση και η δυνατότητα κάθε διαδικασίας και κάθε οργάνου. Ολοκληρώστε, κύριε Βενιζέλο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στον κύριο Παγουλάτο να απαντήσει το ερώτημα του. Ευχαριστώ. Ρωτήθηκα για την εμπειρία μου. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου από την ομάδα των εθνικών εκπροσώπων πολιτών, η αίσθηση εκεί, γιατί μετέχω σε ένα WhatsApp group, αυτή είναι η βασική μορφή επικοινωνίας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι επικοινωνούν διαδικτυακά, είναι μια αίσθηση απογοήτευσης και θα έλεγα θυμού ενίοτε, κυρίως για τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες της διάσκεψης. Για την χαμηλή ένταση και χαμηλή συχνότητα και πάντοτε καθυστερημένη παροχή πληροφόρησης, για τις πολλαπλές πηγές ανοργανωσιάς στη διαδικασία και για αυτό που ορισμένοι, νομίζω άδικα σε κάποιο βαθμό, καταλογίζουν ως βαθμό αδιαφάνειας κτλ. Θα έλεγα ότι στο επίπεδο της πλατφόρμας, για να ξεκινήσω από αυτό, έχουν κατατεθεί σημαντικές προτάσεις και ιδέες μεταξύ των άλλων. Πολλές από τις οποίες είναι εντελώς ανεπεξέργαστες, άλλες είναι σε βαθμό απλοϊκότητας, αλλά υπάρχει μια κινητοποίηση και εκεί νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι οριακά αισιόδοξο. Όσο περνάει ο χρόνος και γίνεται πιο ορατή αυτή η διαδικασία, θα αυξάνεται ο βαθμός συμμετοχής, παρότι τώρα παραμένει χαμηλή. Στο πάνελ πολιτών, η Ελλάδα δεν έχει πάνελ πολιτών, στα πάνελ πολιτών έχουν κατατεθεί σημαντικές ιδέες και προτάσεις. Και έχει γίνει διάλογος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το τελευταίο πάνελ πολιτών στη Φλωρεντία ήταν μια πολύ επιτυχημένη και πολύ ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίως, από ανθρώπους, ένα-δύο από αυτούς μίλησα, συναδέλφους, που έχουν επενδύσει πολλά σε αυτή τη διαδικασία και προσπάθησαν να την κάνουν να λειτουργήσει όσο γίνεται πιο ουσιαστικά. Στις ομάδες εργασίες υπάρχει πρόβλημα ως τώρα. Εκεί εξαρτάται η ποιότητα από την ποιότητα της εκάστοτε προεδρίας. Και φοβάμαι ότι η προεδρία στις περισσότερες ομάδες εργασίας, επειδή δεν έχει τα χαρίσματα και τις δεξιότητες του αυτού που θα λέγαμε facilitator, λειτουργεί με μία απλή πρόσκληση στον άλλο και τα λοιπά να μιλήσει. Δεν είναι επαρκής αυτός ο τρόπος προεδρίας. Χρειάζεται μια πιο ενεργός προεδρία στις διαδικασίες αυτές με μια πολύ πιο σαφή ημερήσια διάταξη της συζήτησης. Τέλος, στην Ολομέλεια
θα έλεγα ότι κυριαρχεί απογοήτευση. Η διαδικασία της ολομέλειας είναι μια εξαιρετικά αναποτελεσματική διαδικασία. Ο καθένας μετά τον άλλο, οι ομιλητές παρελάβουν από το βήμα, μιλώντας μέχρι 3 λεπτά. Δεν υπάρχει διάλογος. Υπάρχει μια σειρά αλλεπάλληλων μονολόγων, οι οποίοι δεν διαλέγονται μεταξύ τους, δεν απαντούν ο ένας τον άλλο, απλώς εναλλάσσονται στο βήμα. Ελπίζω ότι όλες αυτές οι αδυναμίες θα θεραπευτούν ή τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό στην πορεία, διότι το εγχείρημα είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επενδεδημένα αναγκαστικά σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει ένα χρέος αυτή η διαδικασία να μην αφήσει πίσω της απογοήτευση. Είναι μια διαδικασία την οποία οι θεσμοί πρέπει να τα αγκαλιάσουν πολύ πιο αποτελεσματικά και να επενδύσουν περισσότερο κεφάλαιο και κυρίως εμείς οι πολίτες να μπούμε πιο ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Διευθυντή του ELIAMEP. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, ίσως από τους φοιτητές. Δεν θα έχετε ξανά την ευκαιρία, ίσως τόσο εύκολα, να έχετε όλους αυτούς τους εκλεκτούς ομιλητές. Να τότε να δώσω τον λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου και στον κύριο Παπαδόπουλο. Ξεκινώντας από τις. Την κυρία Παπαδοπούλου. Όπως θέλετε. Θέλετε να κάνετε μια τελευταία... Νομίζω... δεν έχω να πω κάτι επί της ουσίας. Μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Παγουλάτος, νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο ίσως μετά από ένα εξάμηνο να ξανασυναντηθούμε σε κάποιο φόρουμ και να δούμε και επί της ουσίας κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν στο πλαίσιο της διάσκεψης. Σήμερα περισσότερο είδαμε το κέλυφος, ας το πω έτσι, τη διαδικασία ενταγμένη μέσα στο γενικότερο θέμα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Νομίζω αξίζει τον κόπο να εστιάσουμε και σε μερικά ουσιαστικά ζητήματα τα οποία θα τεθούν, για να δούμε πραγματικά μετά και να μπορούμε να αξιολογήσουμε και ουσιαστικά αν θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση εκ μέρους των οργάνων, είτε της Επιτροπής του Συμβουλίου, είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό το φως και ή της ΚΙΑΚ, όσων είπε και ο κ. Παπαδημούλης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Παπαδοπούλου. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, αν μας υποσχεθήκατε ότι θα πείτε περισσότερο για το κράτος δικαίου και τα λοιπά, θα το σταματήσετε εδώ. Όχι. Αλλά νομίζω ότι εντάξει. Απλώς ήθελα και εγώ να πω ως απάντηση, ως απόκριση στην εμπειρία που μας κατέθεσε ο κύριος Παγουλάτος, που είναι πολύτιμη για τη συμμετοχή του, δηλαδή από πλευράς κοινωνίας πολιτών της Ελλάδας στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ένα έτσι παραμυθητικό, παραγωγικό λόγο, είναι ότι τέτοιου είδους προβλήματα γεννώνται ακόμα και εκεί που η διαβουλευτική δημοκρατία είναι βαθιά ριζωμένη και λειτουργεί και πολύ πιο αποτελεσματικά, γιατί λειτουργεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, ήμουνα πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από 2 μήνες περίπου, σε ένα συνέδριο, ας πούμε, στην Βουδαπέστη, όπου ακούσαμε ότι το περίφημο μοντέλο του Ostbelgien, δηλαδή της γερμανόφωνης, μικρής γερμανόφωνης κοινότητας στο ανατολικό Βέλγιο, που έχει πολύ έντονα κατοχυρωμένους, πώς το πω, πολύ εμφατικά κατοχυρωμένους θεσμούς διαβουλευτικής δημοκρατίας, παρουσιάζει δυσλειτουργίες, γιατί ακόμα και η δομή που έχει διαδικαστικοποιηθεί σε αντίθεση με τη διάσκεψη στο μέλλον της Ευρώπης, που είναι λίγο έτσι, ας το πούμε, σχήμα από ό,τι καταλάβαμε, εκεί που έχει διαδικαστικοποιηθεί και εκεί ακόμα το προσωπικό στοιχείο είναι πάρα πάρα πολύ καθοριστικό. Δηλαδή, μας είπε, ας πούμε, μια κυρία η οποία κάνει το διδακτορικό στη διδακτορική διατριβή για αυτό το θέμα, ότι οι ομάδες εργασίες, οι οποίες τελικά πρέπει να καταλήξουν σε κάποιο είδους σχέδιο και μετά να πάει αυτό στην ολομέλεια, τη συνέλευση των πολιτών, είναι πάρα πολύ άνισες στα αποτελέσματά τους, γιατί όλα εξαρτώνται από το ρόλο που παίζει ο mediator, ο διαμεσολαβητής, από το πότε, για παράδειγμα, θα καταθέσει συμβιβαστικές προτάσεις, οι οποίες θα πάρουν τη μορφή ενός γραπτού κειμένου και οι οποίες θα μπορέσουν να δομήσουν καλύτερα, αν θέλετε, και τις λίγο πολύ αδιαμόρφωτες σκέψεις που έχουν οι κοινοί πολίτες. Ή από το πότε θα συγκαλέσει και με τι είδους ατζέντα, πόσο λεπτομερή ατζέντα θα συγκαλέσει την τάδε ομάδα εργασίας. Το λέω αυτό γιατί πειραματιζόμαστε σε κάθε επίπεδο εδώ πέρα. Βεβαίως, στο υπερεθνικό επίπεδο είναι εξαιρετικά πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχουμε ένα βάντε μέκουμ, ένα εγχειρίδιο πλήρους λειτουργικής χρήσης, ας πούμε, για όλες τις περιπτώσεις. Είναι λίγο πολύ αυτοσχεδιαστικό και είναι λίγο κάνοντας
τα πράγματα μέσω της ίδιας της πρακτικής τους, δηλαδή ενός είδους αυτοποίησης, ας πούμε, πραγμάτων. Βέβαια, σίγουρα όμως, για να κλείσουμε αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο, είναι όνου κάνευτο δηλαδή, η στοιχειώδης έστω διαδικαστικοποίηση της διάσκεψης. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένας είδους κανονισμός, ας πούμε, για το πώς θα λειτουργεί η ολομέλεια. Θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά διανόητο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό δυστυχώς μάλλον φαίνεται ότι εκφράζει κάποιο είδους προχειρότητα ή κάποιο είδους βιασύνη ενδεχομένως, μαζί πάνω αυτά, στο εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, αυτού του εγχειρήματος. Δηλαδή έπρεπε να αποδείξουμε ότι κάτι κάνουμε ως Ευρώπη για να εμπλέξουμε τους πολίτες άμεσα, τώρα. Μερικές φορές δυστυχώς ο χρόνος που κερδίζεται, ας το πούμε έτσι, στην αρχή χάνεται και με το παραπάνω στην πορεία, αν δεν έχεις σωστά διαδικαστικοποιήσει τη λειτουργία σου. Με αυτή τη μικρή παρατήρηση ήθελα να κλείσω εγώ τη δική μου μεριά. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους συνδιοργανωτές, την κυρία Λίνα Παπαδόπουλη, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο και το ΕΛΙΑΜΕΠ στο πρόσωπο του κυρίου Παγουλάτο. Φυσικά, να ευχαριστούμε τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Παπαδημούλη και την κυρία Γιαννάκου για την υπομονή τους για να είναι εδώ μαζί μας 2 ώρες. Σας ευχαριστούμε θερμά και για τις απόψεις που καταθέσατε, τις πολύτιμες. Και όπως είπε η κυρία Παπαδοπούλου, να επαναλάβουμε το ραντεβού σε ένα εξάμηνο, να δούμε τελικά αυτή η διάσκεψη της Ευρώπης τι αποτελέσματα έφερε, αν θα φέρει τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη σε όσους είναι στην οθόνη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας, μέσα στην αίθουσα.